και καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα, όπως ξέρετε, και για κάποιες, τώρα δεν ξέρω άλλες, μία-δύο πέμπτες, ο Τάσος Τρέγιας απουσιάζει. Φτιάχνει το παλικάρι μας τα δόντια του. Έχει πολύ πράγμα να φτιάξει ακόμη. Λίγο η οπτική του, όπως το είδες θες Γιάννη, είναι λίγο Γεωργίου, θυμίζει έτσι, από εδώ, από τη μέση και από εκεί, θυμίζει όντως Γεωργίου. Να γίνει καλά, να πάει να φτιάξει τα δοντάκια του και να έρθει πίσω έτοιμος για τις νέες εκπομπές. Κάποιες πέμπτες, επαναλαμβάνω, και τις προηγούμενες δύο, μάλλον τρεις, έλειπε. Τώρα νομίζω άλλη μία ή δύο θα λείπει ακόμα. Δεν πειράζει, η παρέα εδώ είναι καλή, έτσι κι αλλιώς. Όλες αυτές τις πέμπτες, βέβαια το κάναμε κίτρινο-μαύρο λίγο, κίτρινο-μαύρη την Πέμπτη. Και συνεχίζουμε σε αυτό το ρυθμό. Έχω δίπλα μου τον φίλο μου, τον καλό μου φίλο, τον Αντώνη. Και τι, εδώ κύριε Αντώνη, φέρ' τον μπροστά το τέτοιο, το μικρόφωνο, το όφωνο. Λοιπόν, και την κόρη του, την Όλγα. Έλα Όλγα. Καλησπέρα. Τι ομάδα είσαι, κορίτσι μου, για πες εσύ. Αριανάκι είμαι. Αριανάκι, Αριανάρα θα λες. Τι Αριανάκι, Αριανάρα. Αριανάρα. Α, μπράβο. Πηγαίνουμε στο γήπεδο, Όλγα. Κάθε φορά. Ο μπαμπάς πάει ή... Όλοι μαζί πάτε. Γιατί θυμάμαι μια φωτογραφία από τα πέρσι ήταν, ρε. Πέρσι. Πέρσι ποιο παιχνίδι. Με τον που την τράβαγε το παιδάκι με τον Εγκυνιακό με μείον 10 βαθμούς. Δεν το τραβούσα εγώ. Η Όλγα έχει πάει, αν και 10 μόλις χρονών, έχει πάει σε 3 εκτός έδρας μάτς. Ναι. Ναι, σε 3 έχει με πάει. Με δική της αποκλειστική ευθύνη. Σε 3 έχει πάει, αλλά το συγκεκριμένο μάτς. Το συγκεκριμένο μάτς με τον Εγκυνιακό πέρσι, το περσινό. Στα χιόνια, ναι. Ναι, είχε, πρέπει να είχε μείον 20 και τραβολογούσε το παιδάκι. Δεν το τραβολογούσα εγώ. Βγήκα έξω, τη έδειξε ότι χιόνιζε, μου λέει: Παπά, θέλω να έρθω. Ωραία. Και ήρθε. Ωραία. Εγώ δεν φταίω. Όπως και στη Λαμία με ένα κάρο. Πρώτη αγωνιστική. Με απαγόρευση. Ναι. Ωραία. Πήγε στη Λαμία. Απαγόρευση οργανωμένη. Εδώ στο μικρόφωνο. Περίμενε να σε βοηθήσω εγώ. Εδώ. Πήγε. Τι κάναμε στη Λαμία. Κερδίσαμε 3-0. Ποιοι βάλαν τα γκολ. Αν μου πεις ποιοι βάλαν τα γκολ, τι τρώει, ρε. Πιτόγυρο τρώει, όχι. Εδώ στο μικρόφωνο. Ποιοι βάλαν τα γκολ, αν μου πεις, τι κοίτας τον μπαμπά. Γιατί κοίτας τον μπαμπά. Ο Ματέο. Ποιος. Ο Ματέο Γκαρσία. Ναι. Ο Ντιγκινή. Ο Ντιγκινή. Και ο Χαριστέας. Και ο Γκάμα. Πήρες βοήθεια, πήρες τη βοήθεια του κοινού. Μάλλον τη βοήθεια του μπαμπά πήρες, γιατί. Στον Εγκυνιακό, ποιοι βάλαν τα γκολ, Ζάχο. Ναι, είναι μια καλή ερώτηση. Θα σου πω εγώ ποιοι βάλαν τα γκολ. Ένα έβαλε ο Τάτος. Βέβαια, ναι. Δεν έβαλε. Ούτε θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι όμως. Το έβλεπα στην τηλεόραση. Κρατούσα την ομπρέλα εκείνη τη στιγμή. Με τη σώμα ήμουν αγκαλιά. Κρατούσα την ομπρέλα για μια βραχή η Όλγα και δεν θυμάμαι. Ναι, εντάξει, όντως. Ούτε εγώ θυμάμαι. Το είπα στην τύχη ο Τάτος. Να σου πω την αλήθεια. Έπαιζε καταρχήν ο Τάτος. Έπαιζε. Δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Άρα έβαλε γκολ, εφόσον δεν έπαιζε. Λοιπόν, πάμε λίγο στους βασικούς υποστηρικτές. Ένας είναι, η άλλη είναι. Τους διαβάζει ο Τάσος. Όταν θα έρθει θα τους διαβάσει εις διπλούν. Φυσικά να ξεκινήσουμε με το πορκίτο. Έτσι, πορκίτο ξέρεις τι είναι? Όχι. Πάρε τη βοήθεια πάλι του κοινού. Γυράδικο. Μπράβο. Ωραία. Ανταγωνιστής με τον μπαμπά είναι. Ο μπαμπάς δουλεύει άλλο σε άλλη περιοχή όμως. Εντάξει, Καλαμαριά δεν είσαι, ρε. Ναι, ναι. Καλαμαριά. Λοιπόν, ναι. Άρα δεν παίζει ρόλο. Πορκίτο ψητοπολείο, Όλγα. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το πορκίτο. Άμα θες μετά πάμε για ένα πιτόγερο, να σε κεράσω. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραουλή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Να πούμε και ενδεικτικά κάποιες έτσι πολύ καλές προσφορές που έχει το πορκίτο, οικονομικές πάντοτε και ποιοτικές. 2 μπέργκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ, 1 special burger και μια κοκακόλα 4 ευρώ, 2 special burgers, 1 τσίκις και μια κοκακόλα 5,90 και ένα κλαπ αλατικών και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Εσύ που είσαι του... Οι τιμές είναι καλές. Άριστες. Οι προσφορές είναι τέλειες. Άριστες. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί με κοιτάει στα μάτια η Όλγα. Όλγα. Γιατί είσαι ωραίος. Ναι, καλά, αυτό είναι δεδομένο. Όταν είπε προηγουμένως ο Γιώργος ο Ματζιούκης ότι Όλγα, σίγουρα κατάλαβαν. Σου λέει ποιο μοντέλο έφερε, ποιο τέτοιο. Ποιο τέτοιο. Ψάχνα, Όλγα.
Λοιπόν, προσφέρουμε γαμπρό ενός χρονού φόλαρ Γιαννάκη. Α, νάτος, εμφανίστη. Ενός χρονού. Ενός. Η ώρα είναι 10, ρε φίλε. 10 είναι. Θα το χτυπήσει το τεκνό. Μετά από 15 χρονάκια. Θα τη βάλουμε στην κατάψυξη. Ναι, όταν θα είναι 17 δηλαδή θα είναι 25 η Όλγα. Θα το χτυπήσει το τεκνό το δικό σου. Ο Σταύρος έστειλε κατευθείαν. Ο Κρέζας, το φιλαράκι μας. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, να πω ότι υπάρχει το πώς εκπομπής με την αρχοντομουτσουνάρα σου και με την Βεβαίως. Όμορφη Ολγίτσα. Είναι πέρσι, πέρσι Β' Εθνική. Όποιος θέλει μπορεί να γράψει πάνω σε αυτά που θα πούμε, θα σχολιάσουμε για τον Άρη μας κάποια πραγματάκια. Μπορεί από κάτω να γράψει το σχόλιο του, το μήνυμά του. Και να το διαβάσουμε όπως και φυσικά FM και ενώ το μήνυμά σας στο σχόλιο σας το 54526. Να στείλουμε ήδη ένα χαιρετίσματα στο Βερολίνο, στη Γερμανία, στο αυτό φίλο μου το Γρηγόρη τον Ψηλό, ο οποίος μας ακούει τώρα. Πολλά φιλιά, το Αριανάκι αυτό το άρρωστο. Αυτός που έγραψε ο Κωνσταντίνος, ποιος φίλος. Αυτός είναι άλλος φίλος. Άλλος, και αυτός Γερμανία. Και αυτός Γερμανία, όλη Γερμανία. Ναι, πολλά φιλιά. Στη Γερμανία θέλει. Ναι, θέλει Γερμανία για να πάμε μαζί. Αλλά του είπα ότι έχουμε πάει ήδη στη Γερμανία με την Άλμπα, στο μπάσκετ. Νόμιζα θα πεις με την Μπάγκερ, την Άλμπα, ρε φίλε. Και στην Μπάγκερ έχουμε πάει. Κωνσταντίνε, σε ποια πόλη δηλαδή να έρθουμε στη Γερμανία, ρε φίλε? Γενικά. Στο Μόναχο πήγαμε και δεν είχε τίποτα το Μόναχο, που είναι η πρωτεύουσα. Ναι. Και στο Βερολίνο που πήγαμε δεν είναι καλύτερα. Ναι, πιστεύω Έλληνας, αν δεν έχει ανάγκη, ρε παιδί μου, την οικογένειά του, τίποτα. Δεν πάει. Πάνω από μία εβδομάδα αυτοκτονία. Εγώ πήγα, έκατσα. Έχω φίλο που έχει σπίτι 20-30 χρόνια πλέον στο Πάσαο. Μία εβδομάδα πήγα. Έχει κατάθλιψη, είπα. Σαν εστιατόριο. Πιτσαρία εστιατόριο. Ναι. Και η γυναίκα του είναι Τσέχα. Πήγαμε και στην Πράγα. Ήταν την ημέρα που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελλο από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά. Μία εβδομάδα ήμουνα, τρεις μέρες. Πιστεύω ότι ήμουνα στα όρια της κατάθλιψης και έτοιμος να πηδήξω από τον τέταρτο όροφο. Ο Έλληνας στη Γερμανία δεν μπορεί να ζήσει. Τώρα κι εσείς που ζείτε, λογικά λόγω ανάγκης. Έτσι πιστεύω. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις. Λοιπόν, επειδή βλέπω και μισή, να πούμε ότι η εκπομπή άρχισε να ξεκινήσει λόγω του Γιώργου του Ματζούρη. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ηρακλής είναι σε δύσκολη θέση. Τραβάει νταλκά τώρα. Τραβάει νταλκά. Εγώ δεν θέλω να λέω άλλα εκτός μικροφώνου και άλλα στο μικρόφωνο. Τουλάχιστον όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι αυτό είναι. Είσαι αυθεντικός. Ναι, όχι. Δηλαδή δεν μπορώ να βγούμε τώρα εμείς αύριο για καφέ. Και να σου λέω, ας πούμε, που δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω να ανέβει ο Ηρακλής και θέλω, άμα είναι, να πάει και στη Γάμα Εθνική. Αν μπορεί και στη Δέλτα. Να σου πω αύριο, εγώ να βγούμε για καφέ ή εδώ να λέω, όχι ο Ηρακλής και η Ευγενής Άμυλα. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι σαν και εσένα. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Ναι, φιλιά στον Αλέξανδρο, το φιλαράκι μου, που αισθάνεται το ίδιο ακριβώς με σένα. Ναι, όχι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Χάνει αξιοπιστία το λόγο. Αν δηλαδή πω αυτό εδώ τώρα στο μικρόφωνο, από το καλό τη πόλη πρέπει να ανέβει ο Ηρακλής. Και αύριο πάει, είμαστε καφέ και μας ακούει κάποιος από δίπλα και λέω, καλά να πάθουνε, ας πούμε. Θα πει, τι μαλάκας είναι αυτός, συγγνώμη δηλαδή και για το τέτοιο. Πει, τι βλάκας είναι αυτός. Τι έγινε, θα με διακτηνήσεις με το κινητό? Όχι. Θα μου κάνεις μιούτ? Τέλος πάντων, δεν ξέρει το μιούτ ακόμη, δεν. Αγγλικά θα πηγαίνει. Βέβαια. Με τον παππού της κάνει αγγλικά. Λοιπόν, άρα θα πάμε στο πρώτο, περνάει, θα με βγάλει φωτογραφία, περνάει κανάλι ο Ηρακλής, δεν μπορώ να πω ότι στεναχωριέμαι βέβαια, για να μην λέω ψέματα, περνάει βέβαια κανάλι. Ένα κανάλι που περάσαμε κι εμείς, στο ίδιο και χειρότερο μπορώ να πω. Γι' αυτό εντάξει, λογικό ήταν να πάρει και λίγο περισσότερη ώρα ο Γιώργος ο Ματζιούκης. Είναι πολλά τα προβλήματα στο σύλλογο του Ηρακλή. Άρα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θέλω, η πρώτη ερώτηση είναι αυτή που έκανα και στους προηγούμενους, Αντώνη, να μου την απαντήσει μόλις έρθουμε από το διάλειμμα. Αν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πριν καν μη σου πω, και μεταγραφές πριν δούμε. Εντάξει, ποια ήταν το πιστεύω σου και ποιο το θέλω σου, τι πίστευες ότι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Γιατί είναι μια ομάδα που έπεσε τρίτη φορά, ανέβαινε στην Α' Εθνική, έτσι. Μετά από βέβαια αυτή τη φορά αυτοεξορισμό 4 χρόνων. 2 γιατί δεν τα κατάφερε και 2 γιατί έτσι και αλλιώς ήταν η τιμωρία που έβαλε μόνη στον εαυτό της. Α, τι περίμενες όταν ανέβηκε, εντάξει. Δηλαδή, ωραία, τι έλεγες ότι θα βγει. Ωραία. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω, ξέχασα την ηχοληπτάρα μας, τον Ιωάννη Ντοζάτση, στην ηχοληψία. Και ότι θα είμαστε μέχρι τις 10, πιστεύω, καλή συντροφιά σας εδώ. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Facebook, όπως και στο διαδίκτυο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, αποουσιάζει ο κύριος Τρέγιας. Κοντά μου έχω τον φίλο μου τον Αντώνη, τον συνόπαδό μου και την κόρη του, την Όλγα. Μπαίνουμε κατευθείαν λίγο, γιατί έχει επικαιρότητα ένα-δύο πραγματάκια που θέλω να
συζητήσουμε. Η ερώτηση που σου έκανα, Αντώνη, ήταν αυτή που έκανα και στους προηγούμενους φίλους εδώ πέρα, και στον Νίκο τον Μπουγάτσα και στον Πόστμαν και στον Άκη τον Θεοδόρου. Ακριβώς η ίδια θα κάνω και σένα πριν μπούμε στην επικαιρότητα. Τι πίστευες για αυτή την οποία ήταν, γιατί πραγματικά τρεις διαφορετικές απαντήσεις πήρα. Ακούς, τρεις διαφορετικές απαντήσεις πήρα. Θέλω να μου πεις εσύ, θέλω να δω ποια ήταν δική σου οπτική γωνία, τι έβλεπες, μάλλον με, τι θα ήσουν ευχαριστημένος από αυτή τη χρονιά. Πώς έβλεπες τη χρονιά, τώρα, πριν κάνεις μεταγραφές. Πριν, αυτό πριν, θα σε ρωτούσα τώρα, πριν γίνουν οι μεταγραφές. Πριν, γιατί δείχνει, ξέρεις τι θέλω να δω. Θέλω να δω, ας πούμε, ο Αριανός, γιατί ηλικιακά κιόλας όλοι έχουν διαφορά. Δηλαδή εσύ είσαι πολύ πιο μικρός από εμάς, εσύ είσαι 37, πόσο είσαι, 37. Θέλω να δω, ας πούμε, πώς σκέφτεται ένας 25, ένας 30. Εμείς και ο Νίκος ο Μπουγάτσας και άλλοι είμαστε πολύ μεγαλύτεροι. Θέλω να δω την οπτική γωνία του Αριανού, ας πούμε, για αυτή τη χρονιά. Πίστευα ότι, αν όχι πολύ εύκολα, εύκολα ο Άρης θα διεκδικούσε τη θέση της Ευρώπης. Εύκολα είπες. Εύκολα. Εύκολα. Δηλαδή, από, βάση, πού, από πού πήγαζε από πού, εγώ, βάσει των ομάδων που είχαμε να ανταγωνιστούμε, διότι... Mm-hmm. Εντάξει, τις τέσσερις πρώτες ομάδες που πιστεύαμε ότι θα είναι, ναι, τέσσερις που τις ξέραμε. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε για σωτηρία, έκανε την έκπληξη, ναι, και για μένα έκπληξη. Από τα φιλικά και όλα φαινόταν ο Παναθηναϊκός, ναι, φαβορεί, ναι, για να πέσει. Έτσι τη δούλεψα. Προσωπικά πιστεύω ότι έτσι τη δούλεψαν την ομάδα, να κάνει ένα πολύ δυνατό boost στην αρχή για, ναι, να αποφύγει και το άγχος του μείον 6 του υποβασμού κτλ. Ναι. Έτσι δουλεύτηκε η ομάδα, τα κατάφερε. Τέλος πάντων, τον Παναθηναϊκό τον είχα για υποβασμό. Οπότε από εκεί και πέρα από ποια να κινδυνεύει, δηλαδή Ξάνθη, Πανετολικός, Αστέρας. Υπήρχε η Τρίπολη που βγήκε πέρσι, ο Ατρόμητος. Αυτά εμένα δεν μου λέγαν τίποτα. Ναι. Δεν μου λέγαν τίποτα. Ωραία. Οπότε, αν θα έβαζα στη διαδικασία τον Άρη να συναγωνιστεί με αυτές τις ομάδες, πίστευα πολύ εύκολα ότι. Εύκολα, δύσκολα, εύκολα, αλλά εύκολα ότι θα βγει η Ευρώπη. Ναι, βέβαια, όχι στην τέταρτη θέση. Στην πέμπτη, μέσω της παράκαψης του κυπέλου. Ναι. Δεν πίστευα δηλαδή ότι εύκολα θα βγούμε τέταρτη, αλλά πίστευα ότι εύκολα μπορούμε να βγούμε πέμπτη. Ναι, ακόμη να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Άρης είναι. Για μένα ο Άρης δεν είναι τσεκαρισμένος στην Ευρώπη. Και ήθελα να σου πω ότι, αν θυμάσαι, πριν ένα χρόνο που, ναι, τα ξαναείπαμε πίσω από τα μικρόφωνα, ναι, πέρσι ήμασταν σε μια εκπομπή πριν από ένα σημαντικό μάτς του Άρη για να τσεκάρει. Για να τσεκάρει την. Ναι, αυτό σου λέω. Στο γέλο ήμασταν. Πριν από πέμπτη, νομίζω, κάναμε και τότε. Τετάρτη, μάλλον, γιατί και η Champions League, ναι, πριν από ένα σημαντικό παιχνίδι για να τσεκάρουμε την άνοδό μας στη Super League. Ναι. Τώρα είμαστε. Στα τελειώματα, σε στα τελειώματα, στο Μάιο. Ναι. Ήμασταν αρχές Μαΐου. Mm-hmm. Τώρα πάλι πίσω τα μικρόφωνα για να τσεκάρουμε την έξοδό μας στην Ευρώπη. Άρα, αυτό που λες είναι ότι πίστευε. Ναι, εντάξει, ναι. Γιατί είχα τους πιο αισιόδοξου, τους λιγότερο αισιόδοξου. Είχα και την άποψη του Άκη που ήταν λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, βλέπω διαβαθμίσεις στις απόψεις. Ναι. Και είναι λογικό να υπάρχουν. Εγώ συμφωνώ με τη δική σου άποψη. Άλλωστε, την είχα εκφράσει κιόλας και έβαλα και αρκετά στοιχήματα που τα κέρδισα. Πίστευα ότι ο Άρης θα είναι στην πεντάδα 100%. Να, ακριβώς. Για τετράδα, να πω την αλήθεια, δεν το πίστευα. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης διεκδικεί, και αν θέλεις, για μένα είναι και λίγο φαβορή, έστω 5%. Για μένα έχει, ναι, το. Είναι, το είναι στα πόδια του. Ναι, είναι στα πόδια του. Είναι πιο καλή εκφράση. Πόδια του. Είναι στα πόδια του, όντως. Λοιπόν. Πάμε λίγο και στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε ένα-δύο πραγματάκια που θέλω να σχολιάσω. Πρώτον, θέλω να σχολιάσω, δεν θα διαβάσω, γιατί όλοι σας την. Όλοι σας ξέρετε λίγο πολύ, όσοι κινείστε και στο διαδίκτυο. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν διαδίκτυο. Υπάρχουν, εντάξει, αλλά όχι πάρα πολύ, έτσι. Δεν νομίζω, όχι. Ναι. Ναι. Υπάρχουν όμως και έχω κάποιους φίλους που δεν έχουν ούτε Facebook, τίποτα. Είναι αρνητές Facebook. Άλλο δεν ασχολούμαι με το διαδίκτυο και άλλο, ναι, δεν έχω Facebook. Ισχύει αυτό. Εντάξει, τώρα άμα. Εντάξει. Δηλαδή κάποιο που να ασχολείται με το διαδίκτυο και μην έχει Facebook, δεν ξέρω. Όποιος δεν ασχολείται, δεν έχει κιόλας. Τέλος πάντων, η είδηση είναι μια ανακοίνωση, τέλος πάντων, των οπαδών του. Εγώ δεν θέλω να σχολιάζω, γιατί και ο Τάσος εδώ είχε κάνει πριν το Άρης ΠΑΟΚ την ανακοίνωση στο Super 3. Εγώ δεν θα τη διαβάσω, δεν θα την. Δεν θέλω. Το μόνο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι πραγματικά εγώ, αν ήμουνα προπονητής της ομάδος ή πρόεδρος, τέλος πάντων, θα έπαιρνα την ανακοίνωση αυτήν, το υστερόγραφο που έχει σχέση με τον Άρη, θα το έδειχνα, θα το έβγαζα μάλλον φωτοτυπίες, θα το κολούσα και στα αποδυτήρια την ώρα που έβγαιναν οι παίκτες, και θα τους έλεγα, αν τους βάλετε κάτω από 3 γκολ αυτούς, τι να σας πω. Είμαστε για το ανάθεμα. Πρέπει
αυτή την ομάδα που διαχρονικά, θέλω να το πω αυτό, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει ανάμειξη σχεδόν σε όλους τους υποβασμούς του Άρη. Ναι, ναι. Σε όλους έχει ανάμειξη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πρέπει να την δώσουμε μία κλωτσιά. Αγωνιστική, προσοχή, μην ακούτε με τις μασχάλες. Μία αγωνιστική κλωτσιά και να τη ρίξουμε εκεί που ανήκει, στη Β' Εθνική. Να πω την αλήθεια, δεν διάβασα. Άκουσα για την ανακοίνωση, δεν τη διάβασα. Ναι. Δεν πήγα καν στη διαδικασία να. Άκουσα. Εγώ δεν το. Βλέπω τώρα το υστερόγραφο που λες. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω ότι οι οπαδοί μπορούν να πούν και, και μια κουβέντα παραπάνω. Ποιοι οπαδοί? Γενικά. Αυτή είναι ανύπαρκτη. Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα να μιλήσουμε για οπαδούς που μπορούν να πούν κάτι, να ομιλήσουμε. Αλλά τώρα να πούμε τώρα για τους... το άλλο και για αυτό που δεν μας ενδιαφέρει βέβαια, ότι απειλούν κιόλας. Απειλούν ότι αν βγει η απόφαση εναντίον τους. Ναι. Θα κλείσει. Έλα, αυτά τα είχαμε και πέρσι και πρόπεση, Ρεζάχο. Αν ρίξετε τον Όφι, θα κλείσουμε τα λιμάνια. Ναι. Αν ξέρω εγώ, δεν ανεβάσετε τον Όφι, θα κλείσουμε την Κρήτη, δεν θα περνάει πλοίο κτλ. Σχολιοπαίδες. Ναι. 50 σχολιοπαίδες εκεί, εντάξει. Okay. Εγώ για το μόνο που έχω να πω για αυτή την ομαδούλα, γιατί είναι ομαδούλα για μένα, απλά οι παίκτες του Άρη να μην ξεχάσουν και αν βρεθεί κάποιο να του δείξει ένα βίντεο, βέβαια το οποίο βίντεο έχει εξαφανιστεί, με τη συμπεριφορά ορισμένων. Στο περσινό μάτς λες? Όχι, στο φετινό μάτς. Το 1-2. Τη συμπεριφορά εξαφανίστηκε, το έψαχνα να το βρω. Με την με κυρία. Με την Γκαμπόσα την κυρία, η οποία έβριζε. Μπορεί κανέναν Αριανό. Χιδέα. Μπράβο. Όχι μόνο Αριανό, να ήταν Αριανό να πει. Πάει ήταν. Στο διάλο. Με το παιδί παιδάκι, του, με το παιδάκι του. Με το παιδάκι, και δίπλα στη Γκαμπόσα αυτή ήταν και το παιδάκι τη. Ναι. Αυτό το βίντεο, αν μπορούν να το βρουν από κάτω, να το δείξουν στους παίκτες του Άρη. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο αυτό. Γιατί όταν τους πεις στους παίκτες του Άρη, που εκ του πλήστον είναι ξένοι, εντάξει, είναι και πολλοί Έλληνες, ότι ξέρεις αυτή η ομάδα έχει εμπλακεί και τα λοιπά και μας βρίζουν και μας κάνουν, δεν θα δώσει πολύ σημασία. Αν δείξουν αυτό το βίντεο με την κυρία, αυτά που έκανε στον πρώτο γύρο, πιστεύω. Αυτή οδήγησε, δεν έκανε. Οδήγησε με τις φωνές και εκεί. Οι άλλοι, οι μεγάλοι, οι μάγκες, οι κριτήκαροι. Με τα, πώς λέγονται αυτά, τα κρόσια στο κεφάλι, πώς λέγονται αυτά, τέλος πάντων. Σαν τα σεμεδάκια. Από τις τηλεοράσεις, αυτοί τα μέγα παλικάρια. Εντάξει, φυσικά και δεν είναι όλοι έτσι κριτικοί, προς Θεού. Δεν είναι καλές οι γενικές. Να το έκανε άντρας, να ήταν μόνος και τα λοιπά, είπα εντάξει, αλλά να είναι γυναίκα με το παιδάκι της και να βρίζει χιδέα και να προπυλακίζει Αριανό που είχε πάει εκεί με την κορούλα του να δει το παιχνίδι. Εγώ λέω ότι αυτά, εντάξει, γίνονται λίγο πολύ, κακώς, αλλά γίνονται. Θέλω αυτή την ομάδα ο Άρης να την κερδίσει και να φωνάζουμε όλοι μαζί εκεί, στη Β' Εθνική. Ειδικά αυτή την ομάδα που διαχρονικά μαζί με άλλες 2, 3, 4 ομάδες είναι το εκάστοτε αποκούμπι αυτού που έχει την ΕΠΟ. Και έτσι μπορούν και επιζούν σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα. Και επαναλαμβάνω, είναι μια ομάδα που διαχρονικά είναι αντίπαλος του Άρη σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, θέλουμε έτσι κι αλλιώς, θέλουμε τους βαθμούς για να βγούμε στην τέταρτη θέση, έτσι. Μου είπες όμως ένα τέτοιο, πριν πάμε στα άλλα θέματα της επικοινωνίας, μου είπες ότι εσύ πιστεύεις, δηλαδή, φοβάσαι δηλαδή ότι αν ο Άρης βγει πέμπτος δεν θα βγει η Ευρώπη, κάπως έτσι το εξέλαβα ή κάνω λάθος? Για μένα. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να μην βγει τέταρτος προς Θεού. Όχι. Εγώ πάω φυσικά by the book με το, ναι, λοιπόν, ότι για να βγει Ευρώπη να βγει τέταρτος. 100% ναι. Για να βγει πρέπει να βγει λοιπόν, τέταρτος. Επειδή είμαι μόνος μου και δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν και δεν θέλω να έχω να εξαρτώμαι από άλλους. Και επειδή μπορώ να βγω τέταρτος, επειδή είναι στα πόδια μου να βγω τέταρτος, δεν κοιτάζω καν την πέμπτη θέση, πάμε κατευθείαν για την τέταρτη. Κοίτα, αυτό που λες είναι λογικό, είναι αυτό που λες. Δεν υπήρχε πιθανότητα, ναι, δηλαδή, ακόμη και τέταρτη να ήμασταν τώρα, να λέγαμε, όχ, καλά είμαστε. Δεν είμαστε όμως, ναι, αλλά επειδή είναι στα πόδια μας να βγούμε, εγώ θέλω τέταρτη. Φυσικά θέλουμε τέταρτη για να μην. Να φανταστείς, εγώ δεν πίστευα καν, μάλλον δεν περίμενα να είναι από πάνω, μου ο Παναθηναϊκός πέμπτος και να είμαι εγώ έκτος και να βγω έστω και με αυτόν τον τρόπο, ναι, γιατί με κάποιον τρόπο είμαι σίγουρος ότι θα βρίσκανε τρόπο να παίξει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Τα άλλα δύο, να πάμε λίγο στο αγωνιστικό, λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με το Λάρσον. Ναι, 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 ναι. Πραγματικά θα είναι απώλεια αν δεν παίξει ο Λάρσον. Ένας παίκτης, ένα λαχείο που μας βγήκε. Για μας λαχείο, γιατί αυτοί που τον έφεραν προφανώς τον ξέραν, έτσι. Θα δούμε όμως και αύριο, θα τρέξει το ρεπορτάζ. Όπως και ο διαιτητής είναι, ποιος είναι, ο Σέζος. Ναι, ο Σέζος. Ο Σέζος, ο οποίος φέτος μας έχει παίξει, για τον Γκούγκλαρα λίγο, δύο παιχνίδια τα οποία δεν έχουμε καλές αναμνήσεις, όχι από τις διαιτησίες του, από τα αποτελέσματα. Λιβαδιά και Εργοτέλη. Λιβαδιά και Εργοτέλη μας έπαιξε. Αυτός είναι. Μοντέλος. Μοντέλο, τον βλέπω εκεί, ο Σφυρίζει. Όσο για το Λάρσον που είπες, εντάξει, πιστεύω ότι ο Άρης φέτος
Έχει οπλοστάσιο στον πάγκο, έτσι. Ναι. Ένα ωραίο είναι, το διάβασα στο All About Ares, ότι έρχεται, λέει, πραγματικά ένα παίκτη που τον ξεχάσαμε. Είναι σαν να μην υπάρχει στον Άρη. Νομίζω, ναι, έρχεται σήμερα το βράδυ τον Γκάμα. Έρχεται ο Γκάμα, δηλαδή πραγματικά, αν ρωτήσει, πραγματικά τον ξεχάσαμε τον Γκάμα, γιατί ήρθαν παίκτες οι οποίοι όχι μόνο αναπλήρωσαν το κενό του, μην πω φανώ έτσι και υπερβολικό, παίξαν ακόμη και καλύτερο και από τον Γκάμα, ας πούμε. Ένα ωραίο είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τον είδε. Τον, ναι. Ένα ωραίο είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος πριν. Έφυγε ο Γκάμα, ήρθε ο Λάρσον. Ναι. Φεύγει ο Λάρσον, έρχεται ο Γκάμα. Σωστό. Ναι, αλλά δεν θα παίξει, δεν θα παίξει ο Γκάμα. Δεν θα παίξει δυστυχώς. Ο Γκάμα θα είναι έτοιμος με το νέο πρωτάθλημα. Τέλος Ιουλίου, Αύγουστο. Στην προετοιμασία ακριβώς. Ούτε καν στην προετοιμασία. Ναι. Εγώ τέλος πάντων. Ούτε στα ευρωπαϊκά. Έχουμε οπλοστάσιο. Δηλαδή, εγώ δεν στεναχωριέμαι για τον Λάρσον εάν δεν παίξει. Ωραία. Πάμε σε αυτό τώρα στις δηλώσεις του. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι ίδιος ρεφιλά από χθες και το πήρε φυσικά ο Κοκ κατευθείαν το φιλαράκι μου και το έκανε. Ξέρεις, κάτι, κάτι, μου λέει. Κάτι μου λέει. Ναι, δεν είναι ίδιος. Ίδιος. Μοιάζει πολύ τον Ντάνιελ Κρέκ. Αυτός ο. Δέστονα. Μιλοβάνοβιτς. Δεν το ξέρω. Τον Ντάνιελ Κρέκ. Τον Κρέκ δεν το ξέρω. Είναι ο Τζέιμς Μποντ. Ο τελευταίος Τζέιμς Μποντ είναι. Δεν είμαι συνεφίλ. Δεν είσαι συνεφίλ. Δεν είμαι συνεφίλ. Είσαι μόνο του γυμναστήριου. Τέξε, τελευταία φορά που πήγα και με το γράφω το πάμε και πέρσι. Όχι, όχι. Φόρεστ Γκάμπ. Το Φόρεστ Γκάμπ είδε τελευταίο. Τώρα πρόσφατα είδε. Ναι, ναι. Μήπως Godzilla, τίποτα. Στο Κολοσσέο, κάτω Βασιλίσσα, όλα αυτά. Τώρα πρόσφατα. Το Κολοσσέο έχει πέσει εδώ πριν 25 χρόνια, λέει ο λόγο. Αυτό. Μια χαρά είναι. Forest Gump, φίλε. Forest Gump. Τελείω. Run Forest. Run Forest. Run Σιώπη. Άμα σου βάλω μετά τη φωτογραφία του Daniel Craig, τον μοιάζει πάρα πολύ. Ειδικά στο πρόσωπο είναι ίδιο. Και τι λέει ο κύριο Μιλοβάνοβιτ. Ο Μιλοβάνοβιτ λέει ότι μα ικανοποιούν τα χρήματα που δίνει ο Άρη. Μα σε κάποια ράδια λέγανε ότι ο Άρη δεν έχει κάνει πρόταση για τον Μάτσερ. Δεν ξέρω, είναι ο μάνατζερ. Κάτσε ρε φίλε τώρα βγήκαν, βγάλαν δημοσιογράφου. Βγάλανε, είναι, ξέρω εγώ. Ένα λεπτό, να πούμε ποιος είναι ο άνθρωπος. Είναι υπεύθυνος του μεταγραφικού σχεδιασμού της Ελλάς Πάλμας. Των μεταγραφών και του πάρε και του δώσε της Ελλάς Πάλμας. Βέβαια είπε και το ωραίο για μένα, γιατί έδωσε ένα στίγμα, όχι ακριβές. Δεν ξέρω εσύ αν το ήξερες. Από την πρώτη μέρα που καταλάβαμε τι καλός παίκτης, πόσο καλό παίκτης είναι, αναρωτιόμασταν τουλάχιστον εγώ εδώ και με τον Τάσο για την ρήτρα του Ματέο Γκαρσία. Αυτό είναι μια πικρή ιστορία. Ξεκίνησε από ένα εκατομμύριο, πήγε στα 3, πήγε 500, στα 5, πήγε στα 6. Ναι, εντάξει. Από 500 μας λέγανε. Όχι, για τις άλλες ομάδες είναι 6 εκατομμύρια, για μας είναι 1,5. Ναι. Έχουν ακουστεί πολλά. Εντάξει. Επειδή διάβασα να σου κάνω μια αποδελτίωση, είπε, δεν είπε το ποσό. Είπε ότι είναι πάνω από 5 εκατομμύρια. 5.800 νομίζω, είπε ο Χρήστανος Τσαλίδης. Ναι. 5.800 νομίζω. Ωραία. Αλλά ο Άρης είναι η μόνη ομάδα που κατέθεσε πρόταση. Ναι. Τώρα το ύψος μεγάλο μικρό αυτό. Εσύ το λες αυτό. Άλλα ραδιόφωνα λένε ότι δεν έκανε καν πρόταση. Όχι, δεν το λέω εγώ. Τέτοιο σου το λέω. Τι μας ενδιαφέρει τι λέει αυτός. Αυτός δεν ξέρει. Τα άλλα ραδιόφωνα ξέρουν. Ο Μεσιέ Μιλοβάνο. Ναι, δεν ξέρω. Τι μας ενδιαφέρει τι λέει. Ποιος είναι ο κύριος. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτό υπεύθυνο λέμε του. Εγώ ακούω όλα τα ραδιόφωνα και ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, πολύ έγκυρο. Μη με τσιτώνει. Πώ θα γίνει τώρα, ρε φίλε. Πώ θα γίνει τώρα. Εσύ που ακούς και ξέρεις απόψεις. Πώ θα γίνει τώρα. Μη που λέει και ο άλλο. 33-33-33 δεν έχει γίνει καμία πρόταση. Μη. Και με τι θα τον πληρώσει, με φιλιά. Αυτό είπα. Μπράβο, ρε φίλε. Θέλει δηλαδή να κάθω έκρεξη μπουγάλα. Αυτό μου το είπαν. Υπόθηκε στον αέρα. Υπόθηκε. Λοιπόν, βέβαια δεν υπόθηκε για να είμαστε καλυμμένοι και όλα, δεν μην πω τι να καλύψουμε γιατί θα μας κόψει ο ηχολήπτης. Ναι. Είπε, άλλοι λένε με τι θα τον πληρώσει, με φιλιά. Ωραία, άκουσε. Όπως και να υπόθηκε και ακόμη και με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και με αυτόν τον τρόπο που λες για να καλύψουμε τον ποπό μας, είναι άλλη μία απόδειξη ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα, δεν ξέρω τώρα πώς αλλιώς να το πω, όσοι με ακούτε. Συγκρότημα. Ναι. Πρώτη. Όχι, δεν είναι τωρινέ οι απόψει, τουλάχιστον τα 4 τελευταία χρόνια, είναι άλλη μία μεγάλη απόδειξη. Προς τον κύριο Καρυπίδη του χρόνου νομίζω ήταν και προτροπή του. Ήμουνα οπαδός αυτής της άποψης. Δεκάρικο για να μπαίνουν, ναι, μέσα. Όχι δεκάρικο. Κοσάρικο. Όσο πιο μπορεί περισσότερο. Να τους κάνει ούτως ώστε να μην μπορούν να μεταδώσουν το παιχνίδι. Εντάξει, όπως συμπεριφέρονται τον Άρη, έτσι πρέπει να συμπεριφέρεσαι και εσύ, Καρυπίδη. Ούτε συνεντεύσεις και γενικά το λέω, ό,τι σχέση έχει με Άρη. Ούτε παλέμαχοι, ούτε ποδοσφαιριστές φυσικά του Άρη νυν ή πρώην. Παλέμαχος, να μην βγεις, κύριε φίλε. Εγώ δεν λέω να βγεις στο Λίμπερο. Βγες αλλού. Για να μην θεωρώ. Το ίδιο έλεγα και πέρσι όταν ήμουν στο γέλο. Δεν το λέω για να βγεις εδώ που είμαι εγώ. Μην βγαίνεις εκεί, λέω. Δυστυχώς πολλοί έχουν, ναι, βγει. Δεν είναι μόνο, ναι, αυτός. Δυστυχώς υπόθηκε στον αέρα της πόλης ότι με τι θα τον πληρώσει ο Άρης, ναι, τον ναι, Καρσία. Με φιλιά. Και αυτός ο άνθρωπος είναι διευθυντής στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο, έτσι. Συγχαρητήρια. Αυτοί καλά κάνουν. Εγώ δεν κρίνω αυτούς. Εγώ κρίνω τι κάνουμε εμείς. Γι' αυτό, κύριε Καρυπίδη, του χρόνου υγεία να έχουμε στο Άρης ΠΑΟΚ, θα τους βάλεις ένα αντίτιμο τους ώστε να μην μπορούν να το πληρώσουν. 100.000 ευρώ. Τόσα θέλουμε για να μεταδώσει το μάτς. Κατάλαβες. Σε πουλάνε τρέλα
Εκτός τα άλλα. Εκτός τα άλλα που σου κάνουν, σου πουλάνε και τρέλα. Και εσύ, τίποτα. Πρέπει να ακούς και λίγο τον κόσμο σε αυτά τα θέματα. Ναι, θέματα. Γιατί τα προτροπή και των συνδέσμων. Και νομίζω άρχισαν και οι συνδέσμοι να το πούν για μένα. Πιο νωρίς έπρεπε να το πούν αυτό το πράγμα. Νομίζω μια εκπομπή του Super 3 υπόθηκε αυτό το πράγμα. Ναι, φυσικά και έτσι. Εμπάρκο στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, τώρα ο Άρης έχει κάνει πρόταση για τον Ματέο ή δεν έχει κάνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Βλέπω τη φάτσα του, είναι ίδιο ο Ντάνιελ Γκρέκ. Μήπως το All About Άρης, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα βγάζει από το κεφάλι δεν του. Δεν ξέρω, ρε φίλε, άμα τα βγάζει, άμα τα βγάζει από το κεφάλι του, είναι πολύ εύκολο. Λογικά βγήκε και μίλησε ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, αυτό θα το δείξει και η πορεία. Λοιπόν, είπαμε και για τον Λάρσον. Θέλω να σχολιάσουμε και το τελευταίο και να πάμε και στο διάλειμμα, ανοίξουμε και τις γραμμές. Φίλτατε. Τι λέει εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης. Φίλες το. Καλά, χρειάζεται ένα ρε Βασίλη. Δηλαδή προς Θεού. Τι κάνει νιά ως τα κεραμίδα. Ποιο είναι το ραδιόφωνο Ζάχο, πες. Αυτό λέει. 33. Το Μετρόπολης είναι, ρε φίλε. Είναι το ΠΑΟΚ FM της πόλης. Δεν είναι κακό. Για μένα δεν είναι κακό. Να πούν όμως οι άνθρωποι. Να μην μας λένε ότι είναι ισόποσα προς όλους, 33% στον Άρη, 33% στον ΠΑΟΚ και 30%. Και ακούγε, λέγεται αυτό, ρε φίλε. Εκτός ότι. Μην πω πάλι τα δύο άλλα πιο μεγάλα παραδείγματα. Αυτό είναι παρανχίδα στα δύο άλλα που έγιναν. Ραδιόφωνο να κάνει μηνυτήρι αναφορά για να πάρει ο Ολυμπιακός μείον 6 για δύο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Πού το έχουμε δει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Στον αθλητικό εισαγγελέα έκανε πριν 2 χρόνια. Και μιλούσε ο συγκεκριμένος πάλι ο ίδιος. Μιλούσα με τον Μπούμπορα, θα το ξαναπώ. Μιλούσα με τον Μπούμπορα, πώς λέγονταν αυτός, ρε, που πήρε. Που ήθελε να πάρει τον μπάσκετ. Ήθελε να πάρει τον Άρη. Μία εβδομάδα. Φαινόταν ότι ενδιαφερόταν για τον Άρη. Καλός ή κακός εχόντων των πραγμάτων, φαίνεται ότι είναι μικρών οικονομικών δυνατοτήτων. Έτσι φαίνεται, γιατί έχει τον ύφεστο. Τον ύφεστο. Εντάξει, καλά πάει ο ύφεστος, αλλά σε ένα πρωτάθλημα και τα χρήματα που βάζει είναι ελάχιστα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει λεφτά. Σκοπός δεν είναι πόσα έχει, σκοπός είναι πόσα βάζει. Λοιπόν, είπε. Μιλούσε, θα το ξαναπώ γιατί καλό είναι να μαθαίνετε. Μιλούσε ο συγκεκριμένος φίλε μου, γιατί αυτό το άκουσα εγώ με τα αυτάκια μου. Μιλούσε με τον δήμαρχο της Λέσβου, με τον δήμαρχο της Λέσβου, καλά το είπα. Λοιπόν, μην γίνω σαν τον Τσίπρα κι εγώ. Και μιλούσε και λέει, θα βάφτισε εκεί ο γιος, ναι, του, ναι, 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 ο γιος του Μπούμπουρα, θα βάφτισε ένα παιδάκι. Και τα έβγαλε τον δήμαρχο της, θα τον πλευρίσει. Ναι, και λέει, ξέρετε, λέει, θα είναι και ο κ. Μπούμπορας. Και λέω, φυσικά, λέει, θα το συναντήσω. Και τι, το λέει το εξής αμήνυτο. Λέει, πείτε του, λέει, να μην ανακατευτεί με αυτή τη σαπίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Άμα τους ακούτε, συνεχίστε να τους ακούτε και να εμπιστεύετε την κρίση τους όσον αφορά τον Άρη. Τι να πω, ρε παιδιά. Εγώ επαναλαμβάνω, αυτοί καλά κάνουν. Τι κάνει ο Άρης, με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στο Μετρόπολης. Τι κάνει ο Άρης σχετικά με τις συμπεριφορές που έχει από ΜΜΕ της πόλης μας. Εντάξει. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό που έσκασε έτσι χθες λίγο, βέβαια σαν ανέκδοτο ακούγεται, το χθεσινό και το σημερινό, δεν ξέρω αν έλαβες γνώση. Με την... Για την αδειοδότηση, εντάξει, κάρα και ουζιλίκη, εντάξει. Τι γέλια. Δεν υπάρχουν αυτά που βλέπουμε, αυτά που διαβάζουμε. Τι θα δούμε άλλο και τι θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Φοβερό, φοβερό. Ένα για το Βέρι Άρης. Ένα για το Βέρι Άρης, ναι. Αριανή, δεν μπορείτε να γίνει τίποτα για το Βέρι Άρης. Δηλαδή είναι ένα ανέκδοτο υπόθεση. Και το σημερινό φασούλι είναι ότι ο Άρης και ο Ατρόμητος, μόνο αυτοί οι δύο, ναι, είναι μια πρόταση του, ναι, διευθυντή της Επιτροπής Αδειοδοτήσεων, ναι, που είπε ότι επειδή... Της ΕΠΟ. Της ΕΠΟ του γραμμένου, ναι, της εξυγείας. Είναι πρόταση ότι να μην πάρουν αδειοδότηση Ατρόμητος και Άρης για την Ευρώπη, διότι, ναι, δεν είναι εξασφαλισμένο το τηλεοπτικό. Διότι όπως ξέρουμε, ο Άρης, ναι, μεν έχει 2 χρόνια συμβόλαιο με την ΕΡΤ, αλλά ο δεύτερος χρόνος ενεργοποιείται μόνο εάν γίνει, ναι, αναδιάθρωση. Ωραία. Αυτό ισχύει μόνο για τον Άρη και την Ατρόμητο. Οι άλλοι 6 για τους Άρης. Φυσικά, ναι. Ναι. Ποιο θα βγει, Ευρώπη, δεν μας είπαν, γιατί η Κυλαμία στην ΕΡΤ είναι και ο Πανετολικός είναι στην ΕΡΤ που είναι από κάτω και η Ξάνθη είναι στην ΕΡΤ. Εγώ αυτό δεν θα πάρουν διοδότηση οι 10 ομάδες, ναι, ας πούμε. Βέβαια, γράφουν όλα τα ρεπορτάζ που αναφέρουν την είδηση ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, εντάξει, δεν να υπάρχει, προχωρήσει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έχει σχέση αυτό, Αντώνη. Μετράει η σκέψη. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε αυτά, ρε Ζάχο. Μετράει η σκέψη. Τα ξέρουμε αυτά. Όχι. Όπως αν θυμάσαι τότε που τιμωρηθήκαμε για φάγαμε μία αγωνιστική, γιατί πέρασε ένας έξω από το Χαριλάου. Ένας φίλος του τέτοιου, ναι. Ένας μπατζανάκης συγγενούς του Πανιωνίου. Του Μπέου, ναι. Και άκουσα, παιδιά, αυτό δεν είναι αποκύματα της φαντασίας. Για σακουλάκια σπόρια στο μπάσκετ φάγαμε 3 αγωνιστικές. Εκεί έπεσε σε σακουλάκι, να μην έπεφτε. Σακουλάκι. Σακουλάκι έπεσε, να μην έπεφτε, φίλε. Εκεί έχουν πάτημα. Αυτό είναι πάτημα.
Μικρό μεν είναι πάτημα, έχει άλοθη. Να μην πέφτει το σακουλάκι. Το ότι αν δεν άλλοι τιμωρούνται γιατί πέφτουν οβίδες, δεν σημαίνει ότι αν εσύ πετάς σακουλάκι δεν πρέπει να τιμωρηθείς. Και λέω, πέρασε ένας έξω. Α, γι' αυτό που θα σας πω, τιμωρήθηκε μια αγωνιστική ο Άρης. Πέρασε έξω από το Χαρλάο ένας και άκουσε να βρίζουν τον Μπέο. Δεν είναι πλάκα, δεν είναι ανέκδοτο, προς Θεού, ε. Έγινε, παιδιά, για τους πιο μικρούς λέω. Και επειδή ένας ήταν αυτή η κοσμάρτυρα ότι βρίζαμε τον Μπέο, φάγαμε μια αγωνιστική. Βέβαια μετά έπεσε η ποινή, δεν έχει σχέση, ή έφαγες μια αγωνιστική όμως. Το αν μετά αθώνεσαι δεν παίζει ρόλο για μένα. Παίζει ρόλο ότι είχανε τη φαϊνή ιδέα να φάμε μια αγωνιστική. Όπως και αυτό. Δείχνει πρόθεση με λίγα λόγια, κατάλαβες. Δείχνει πρόθεση. Εκεί στην ΕΠΟ, κύριε Γραμμένο, καλά, πιστεύω ότι είναι... Μόνο που τα αναφέρουμε είναι σαν ανέκδοτο τα αναφέρουμε. Αλλά λέω, αστείο είναι. Ναι, πολλές φορές αναφέραμε τέτοια πράγματα σαν αστεία εμείς οι οπαδοί του Άρη και τελικά είδαμε το αστείο να γίνεται πραγματικότητα. Καθίστε καλά, γιατί ο κόσμος, δηλαδή, εντάξει, είπαμε ήρεμα, εντάξει, εντάξει, καλά, είμαστε, ναι, ωραία, λαλαλαλαλαλή, αλλά μην τρελαίνετε και τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί χαζοί εκεί έξω, έτσι. Υπάρχουν και χαζοί και άνθρωποι που ακούνε και με τα γόνατα και γράφουν με τις μασχάλες. Είπαμε, την έχετε κάνει αυτή την ομάδα, την έχετε κάνει ξεσκονόπανο. Φτάνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Να το. Καθίστε καλά, μη σας κάνω τα σώψυχα που λέει ο άλλος. Να σε καλά, Χρήστο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές. Το 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας στο σχόλιο σας το 54526. Ο τείχος μου ανοιχτός να γράψετε την άποψή σας. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στον αδερφό της Όλγα, στον Αλέξη. Τρελό Αργιανάκη και αυτός που μας ακούει. Πόσο είναι ο Αλέξης? Ο Αλέξης είναι 6 χρονών. Ωραία. Τα φιλιά μου στον Άλεξ, ο οποίος ετοιμάζεται και αυτός για την Κυριακή. Και αυτός τα κάγκυλα κάθε Κυριακή. Γιατί τι πρέπει, για να το πει εδώ η νεαρά, τι πρέπει να. Και ήρθαμε. Καταρχάς η Όλγα ήρθε εδώ πέρα. Για να μεταφέρει ένα μήνυμα. Για πες το, Όλγα. Η παρουσία της είναι συμβολική, έτσι. Θέλω να δώσουμε ένα μήνυμα. Όλγα, ποιο είναι το μήνυμα αυτό για την Κυριακή? Όλη την Κυριακή να έρθετε με τα παιδιά σας να γεμίσουμε το γήπεδο. Με τα παιδιά σας, αυτό ακριβώς. Τα παιδάκια μπαίνουν τζάμπα, έτσι. Αυτό ακριβώς μέχρι 12 ετών. Να αποδείξουμε ότι το γήπεδο είναι και για τα παιδιά. Έτσι. Έτσι. Και όλοι με τα παιδιά σας την Κυριακή, όπως είπε και η Όλγα, να την κάρουμε το σπίτι μας. Είπαμε, ήταν η ανακοίνωση πάει ότι μέχρι 12 χρόνια. Μέχρι 12 και πολύ καλά έκανε. Αυτό ήταν από το προηγούμενο παιχνίδι. Άρχισε. Και πιο πολύ μπορούσε να. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια πικρή ιστορία τώρα από την αρχή. Από το Λότε, αλλά καλή και παραπάνω. Η ΠΑΕ, όσο περνάει ο καιρός, μαθαίνει ακόμα παραπάνω. Καλό είναι αυτό. Λίγο υπομονή εκεί στα τουρνικεία και όλοι θα μπούμε. Καλό είναι να μαθαίνει γενικά. Μαθαίνει. Έχει γρήγορα αντανακλαστικά. Με το θέμα του ραδιοφώνου του συγκεκριμένου του μέσα δεν ήταν να μαθαίνει. Και αυτό είναι εμπλέκει μέσα και δημόσια. Σε σχέσεις εμπλέκεις εδώ πέρα που είναι λίγο λεπτό το σημείο αυτό. Οι άνθρωποι είναι ολοφάναρα κατά του Άρη. Εντάξει. Όχι, δεν θέλουμε... Το σημείο είναι λίγο λεπτό, οπότε... Όχι, ρε φίλε. Όχι, αυτά τα τρία τώρα είναι χοντρά. Χοντρά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadowy grow. Mm-hmm. Μια ουδέτερη ματιά. Βέβαια. Όταν είδα το καλοκαίρι τη σκηνή που έκανα και πήρε και τον προπονητή αυτόν τον Ερέρα. Τον Ερέρα, ναι. Λοιπόν, νόμιζα ότι θα πάει καλά. Δηλαδή. Πώς το καλά, κοίτα, το καλά πώς το οριοθετείς όμως το καλά. Καλά είναι για τον καθένα διαφορετικό, έτσι. Ναι. Κοίταξε, έλεγα ότι μέσα στις πρώτες ας πούμε 5-6 ομάδες. 5-6 ομάδες. Αυτή τη γνώμη είχα εγώ. Ωραία. Ξεκίνησε καλά ο Άρης για να πω την αλήθεια και έπαιζε και ωραίο ποδόσφαιρο, ελκυστικό. Λοιπόν, αλλά μετά τώρα τι έγινε, στη φυσική κατάσταση τέλος πάντων είπαν ότι δεν έκανε δουλειά, έφερε τα αποτελέσματα και άλλαξε ο προπονητής. Αυτό είναι πολύ δύσκολο τώρα να αλλάξει προπονητή. Στη μέση της χρονιάς βέβαια. Μέση τη χρονιά είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Οπότε έτσι. Θεωρώ πετυχημένη την πορεία. Έτσι αυτή τη γνώμη έχω εγώ. Και μπορεί να χτυπήσει και την τέταρτη θέση, εγώ νομίζω θα την πάρεις, έτσι, πώς το βλέπεις. Πετυχημένη αν βγάλουμε την γκέλα στο κύπελο, έτσι. Ναι, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που μας... Είναι ένα παιχνίδι, Μαρίνο, που άμα, δηλαδή, 100 Αριανούς αν ρωτήσεις και οι 100 πιστεύω ότι κάνουν 99 και οι 100 θα σου πούνε το ίδιο πράγμα, ένα παιχνίδι που μας κόστησε. Γιατί, εντάξει, θα ήταν στα ημιτελικά ο Άρης, τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι. Εγώ δεν λέω θα έπαιρνε το κύπελο. Κοίταξε, σίγουρα, αλλά εγώ τώρα πώς το βλέπω... Ναι, σ' ακούμε, την άποψή σου. Που ανέβηκα από τη Β' Εθνική πρώτη χρονιά, ακόμα ας πούμε τα πατήματά μου δεν είναι σταθερά, νομίζω είναι καλή χρονιά, έτσι αυτή την αίσθηση έχω. Κοίτα, άμα βγει ο Άρης, εντάξει τώρα
πετυχημένη. Είναι μια καλή χρονιά. Θα είναι μια πετυχημένη για μένα, γιατί αλλιώς το βλέπω εγώ που είμαι 50, αλλιώς το βλέπει ο Αντώνης που είναι 37 και σίγουρα ένας 20χρονος Αριανός το βλέπει διαφορετικά. Για μένα πετυχημένη χρονιά από εδώ και πέρα θα είναι η χρονιά που θα φέρει τίτλο στον Άρη. Δεν λέω ότι θα είναι αποτυχημένη αν ο Άρης βγει η Ευρώπη, προς Θεού. Εντάξει, πρέπει να καθιερωθείς αυτό, όπως σωστά λες, να βγει 5-10 χρονιές συνεχόμενα Ευρώπη. Αλλά επιτυχημένη για μένα θα είναι η χρονιά που θα φέρει τίτλο. Δεν μπορώ άλλο δηλαδή, φίλε, 50 χρόνων είναι. Έχεις δίκιο, γιατί κοιτάξτε τώρα, οι οπαδοί των ομάδων θέλουν τίτλους. Έτσι, έτσι. Κοίταξε τώρα, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, μετά από πόσα χρόνια, ας πούμε, τώρα μιλάμε για το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, ναι. Σκάει ο οπαδός, σου λέει, κάτσε ρε φίλε, πήρε ο Ολυμπιακός, πήρε ο Παναθηναϊκός, πήρε η ΑΕΚ, τα πήραν όλα, δηλαδή, έτσι. Το έχουν πάρει το πρωτάθλημα καζέ εδώ και 50 χρόνια, ας πούμε, τι γίνεται. Και θέλεις έναν τίτλο. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Να σου πω κάτι τώρα, πέραν τη αντιπαλότητα και πέραν του καλαμπουριού που κάνουν, δεν γίνεται ο Άρης να είναι 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Εντάξει, και να έχουν πάρει ομάδες και ομάδες. Δεν λέω, πρόσεξε, δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Λέω ότι με τους κανόνες που λειτουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν γίνεται ο Άρης να είναι 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Ναι. Αν ήμασταν στην Αγγλία, μπορεί να κάνουν και 100. Υπάρχουν και ομάδες που έχουν και 100. Ναι. Δεν θα είναι περίεργο. Ναι. Αυτό λέω. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Κοίταξε εδώ πέρα τώρα, έτσι όπως είναι το δικό μας το πρωτάθλημα, παίζουν ρόλο και άλλα πολλά εξωτερικά. Τώρα να σου πω εγώ μια γνώμη που έχω, βλέπεις τώρα ομάδες, ας πούμε, που είναι... Τώρα πάρει παράδειγμα τον Ηρακλή, να μην λέμε. Ναι. Τώρα είναι ο Ηρακλής, τώρα είναι ομάδα για να είναι στις κάτω κατηγορίες και να παίζουν κάτι, ξέρω εγώ, λεβαδιακή και τέτοια. Όχι βέβαια, εντάξει. Παρότι δεν έχω. Εγώ που είμαι πιο παλιός, δεν μου κάθεται καλά. Πώς να σου το πω δηλαδή. Εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι να κάναν καλή δουλειά σε αυτές τις μικρές ομάδες, αλλά εντάξει, μεγαλύτερο όνομα, μεγαλύτερο μέρος, πιο πολλοί κόσμος, φτωχαίνει το πρωτάθλημα, πώς να το πω, ξέρω εγώ. Εντάξει. Δεν έχεις άδικο, αλλά κοίτα, απ' την άλλη, με αυτή τη λογική, αυτό που λες είναι σωστό. Αλλά με αυτή τη λογική, όποιος έχει τον περισσότερο κόσμο, ας πούμε, να παίρνει, να είναι πρώτος, δεύτερος, και αυτό δεν είναι λογικό, έτσι. Όχι, εντάξει, αλλά εννοώ σαν μέγεθος, ρε παιδί. Σαν μέγεθος, φυσικά δεν είναι. Σαν μέγεθος. Τώρα... Εντάξει, δεν μπορεί να είναι πώς το λέμε, ομάδες σαν τον Τσέντε Τρίπολη, αν το παίρνεις από πλευράς κόσμου, φυσικά. Αλλά αυτό απ' την άλλη είναι σαν να λέμε ότι ο Ολυμπιακός συνέχεια πρέπει να παίρνει το πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί... Όχι, αυτό δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Έτσι. Απλώς πρέπει να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, με πιο καλές ομάδες, πιο αξιόπιστο. Mm-hmm. Και όσο γίνεται λιγότερο να εμπλέκονται τα εξωγηπαιδικά. Αλλά τώρα επειδή είμαστε στην Ελλάδα. Έτσι. Οκ, okay, Μαρίνο, να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. 23-10-287-38-69-45-285-38-38. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, Αθήνα. Ναι. Ωραία, για την αναδιάρθρωση ήθελα λίγο να... Το όνομά σου αν θέλεις βέβαια. Α, ναι, Νίκος. Έλα, Νίκο. Από Θεσσαλονίκη είσαι, μας ακούς? Από Θεσσαλονίκη, ναι, σωστά, σωστά. Πάμε. Λίγο για την αναδιάρθρωση ήθελα να συζητήσουμε, γιατί ακούω έτσι μία θέση ότι το γεγονός ότι αν μειωθούν ας πούμε οι ομάδες κατά δύο ή κατά τρεις θα αλλάξει το πρόβλημα. Ένα είναι αυτό. Θα μειωθεί, δεν θα αλλάξει, θα μειωθεί. Και δεύτερον, εγώ διαφωνώ με το να μειωθεί ο αριθμός των ομάδων ότι θα βοηθήσει, ας πούμε, στο να εξηγιαθεί το πρωτάθλημα. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Το επιχείρημά σου να ακούσουμε, βέβαια. Και θα σου πω φυσικά και γιατί. Διότι, να το πάρουμε αλλιώς μάλλον. Πόσες είναι, ας πούμε, οι ομάδες που είναι ισχυρές και είναι δυνατές και θεωρούμε ότι είναι σοβαρές, ας πούμε, σήμερα που μιλάμε, ναι. Τρεις. Όχι για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, για να έχουν μια υγεία, να έχουν μια έτσι καλή παρουσία, να πηγαίνουν να μπορούν να κερδίσουν ένα μεγάλο κτλ. Πόσες είναι αυτές οι ομάδες? Νομίζω, ξέρω, 5-4. Το να μπορούν να κερδίσουν ένα μεγάλο είναι 8. Σχετικό τώρα, έτσι. Να πω 8. Τέλος πάντων, ας ακολουθήσουμε την κάπου καταλήγει σκέψη σου. Άρα λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, αν ένα πρωτάθλημα απαρτίζεται μόνο από πάρα πολύ δυνατές, από πολύ δυνατές ομάδες, θα έπρεπε να έχουμε 8 ομάδες. Όχι, δεν είπα εγώ. Δηλαδή, όχι, εγώ το λέω, εγώ κάνω μια σκέψη. Θεωρείς λοιπόν ότι ένα πρωτάθλημα με 8 ομάδες και με 4 γύρους είναι πρωτάθλημα με ενδιαφέρον? Όχι, δεν μίλησαμε για 8 ομάδες. Και θα σε πάω τώρα, για να κλείσω τη σκέψη μου, θα σε πάω στην Αγγλία. Ναι. Που παρότι στην Αγγλία έχει, όλες οι ομάδες είναι πολύ δυνατές, έτσι, και η τελευταία είναι δυνατή. Παρ' όλα αυτά, όταν παίζει, ας πούμε, η Chelsea, η Manchester ή η Arsenal, με τις
φαινομενικά μικρές, ακόμα και εκεί η πιθανότητα να κάνει γκέλα, ας πούμε, μεγάλη είναι πολύ μικρή. Έτσι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Διαφωνώ σε αυτό που λες. Γιατί είναι πιο μικρή? Δηλαδή, εσύ θα πότενες, παίζει Μάντσεστερ τώρα την Κυριακή, νομίζω αύριο πριν Μάντσεστερ, δεν θυμάμαι, με έναν, ας το πούμε, με τη Γουότφορντ, νομίζω. Ναι. Θα πότενες ένα μηνιάτικο στον Άσο της Μάντσεστερ. Θα δίνει η Μάντσεστερ είναι προβληματική ούτως ή άλλως. Στη City. Μα η City. Η City μπορεί και να το πόνταρα. Μπορεί, ναι, και να το πόνταρα. Μπορεί και να το πόνταρα. Εγώ πιστεύω ότι το αγγλικό πρωτάθλημα είναι το πρωτάθλημα το πρώτο το οποίο είναι το πιο ανταγωνιστικό. Αυτό το λένε και τα νούμερα βέβαια και τα λεφτά που προσφέρουν τηλεοράσεις για να πάρουν το προϊόν. Έτσι, εκεί φαίνεται δεν η δύναμη. Το συζητάμε 100%. Άρα εσύ ο λόγος είναι ότι με το να γίνει ομάδες 10 θα γίνει. Όχι, εγώ λέω ότι αν είναι 10 ή 12, πρώτο μου επιχείρημα είναι το πόσο ο πληθυσμός της χώρας. Δεν μπορεί να είμαστε 10 εκατομμύρια και να έχουμε 40 ομάδες. Δεν γίνεται αυτό. Πιστεύω δεν είναι τόσο αυτό το θέμα, όσο ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Δεύτερον, δηλαδή αυτές οι εισαγωγικά ομαδούλες που υπάρχουν και είναι τα λεγόμενα, ας πούμε, παραρτήματα και δίνουν εύκολα τους βαθμούς δεξιά και αριστερά, δεν θα υφίστανται πλέον. Όχι, δεν θα μπορούν, ακόμη και να θέλουν, δεν θα μπορούν γιατί θα πέσουν. Κατάλαβες, δηλαδή όταν είναι 10 οι ομάδες ή 12, αν θες και 12. Και οι 6, ήταν ένα ωραίο παράδειγμα, το έφερε χθες ένας φίλος εδώ. Ναι. Οι 6, ας πούμε, βγαίνουν Ευρώπη, ή 5. Και οι άλλες 5 στην ουσία θα παλεύουν να μην μπουν έστω. Θα έχουν κίνητρο και δεν θα είναι αδιάφοροι. Ναι. Δεν θα έχουν, πρόσεξε, δεν θα είναι τουλάχιστον αδιάφοροι, ούτως ώστε να πέσει, ας πούμε, με τον τρίτο ή με τον δεύτερο ή με τον πρώτο, για να κάτσω να χάσω. Δεν με πειράζει να χάσω, γιατί αν χάσει μπορεί να μπλέξει σε περιπέτειες. Έτσι. Ωραία, σε αυτό συμφωνώ. Εγώ θυμάμαι πάντως. Είχε γίνει πριν από καμιά δεκαετία, είχε επιχειρηθεί πάλι αναδιάρθρωση από 18 να πάει 16 και μετά 14. Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι όταν είχε πάει, και τώρα δεν ξέρω αν θα πήγαινε 12, αλλά σίγουρα είχε πάει μια χρονιά, είχαμε 14 ομάδες και θυμάμαι ότι ήταν αποτυχία και επανέλθε ξανά σε 16. 14 δηλαδή... ομάδες, δεν θυμάμαι σοβαρά. Ναι, ναι, υπήρχε μια χρονιά που πήγε 14. Στο πρόσφατο παρελθόν δεν έχω πολύ μνήμη, να σου πω την αλήθεια. Στο πιο... 10-12 χρόνια, κάπου τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά εκεί περίπου, γύρω στα 10 με 15 χρόνια. Που άρχισε να κατεβαίνει από 18, πήγε 16, πήγε μετά 14. 14. Και... Ναι, πήγε 14 μια χρονιά. Για κάτι που δεν βάλε κάποια βαθμολογία, όπως το λέμε, Super League ή αυτό. Ναι. Πάντως λοιπόν... για 10 αποκλείεται, γιατί πριν 10 χρόνια 11 ήταν και καλή ομάδα η Lightning του Άρη, αποκλείεται να ήταν 14. 16 ή 18 ήταν τότε, νομίζω 16 βασικά, αλλά δεν αμφιβάλλω, μπορεί να έγινε αυτό που λες. Ναι, και θυμάμαι ότι ας πούμε ήταν λίγο αποτυχία το γλυκό και γι' αυτό πήγε κατευθείαν μετά 16. Mm-hmm. Δηλαδή γι' αυτό εγώ το λέω, ότι δεν μ' άρεσε, ας πούμε, 14. Εντάξει, έγινε μπάσκετ. Μπάσκετ εννοώ σαν... δεν είναι, το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή είναι διαφορετικό. Okay. Εντάξει, είπες την άποψή σου, άλλο... επιχειρηματολόγησες, εντάξει. Εντάξει. Ναι, okay. Γι' αυτό είναι για να συζητάμε. Ναι, δεν έχει, επαναλαμβάνω, επειδή είμαστε και οι δύο Αργενοί εδώ πέρα, δεν σημαίνει ότι... Τρεις. Ναι, και η Ολγίτσα. Τέσσερις τότε. Και εσύ άρεσες, εντάξει. Λέω γιατί... Θα έλεγα ακριβώς αυτό, γιατί ο Μαρίνος νομίζω είναι Πάοξες, αν θυμάμαι καλά. Δεν παίζει ρόλο, εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν παίζει ρόλο τι ομάδα είσαι, αλλά το τι λες και τα επιχειρήματα που έχεις πάνω σε αυτό που λες. Οπότε όλες οι απόψεις είναι καλοδεχούμενες και να ακούσουμε και να το συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε, αν είναι δυνατόν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, να σε ακούμε και πιο τακτικά. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή, πέρασε 9.30, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε, νομίζω, ένα 20 λεπτό γεμάτο στο 23-12-87-38 για να ακούσουμε τη δική σας άποψη. 69-45-287-38. Πες και εσύ τίποτα. Ψάχνω τώρα τη χρονιά με τις 14 ομάδες που είπε ο φίλος. Εγώ να σου πω κάτι, δεν το θυμάμαι να σου πω. Πρέπει να ήταν πολύ παλιά. Δεν το θυμάμαι τώρα, εντάξει. Συνήθως ήταν καρφωμένες στο 16, εκτός από το 15-16 που είχαμε 18 ομάδες. 18 θυμάμαι. 14. Πρέπει να υπήρχε μια χρονιά, αλλά μόλις γυρίσω το διάλειμμα θα την έχω βρει. Τα ψάχνει εδώ ο Μεσχέ Αντώνης. Αν έχει γίνει αυτό το πράγμα, μας διέφυγε, θα το αναφέρουμε. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Τους θείας φορφίας, δεν τους ξέρεις. Ποιους θείας και ποια θεία, ρε φίλε τώρα. Πόρε, να πούμε ότι το φιλαράκι που πήρε πριν τηλέφωνο είχε όντως δίκιο. Ναι. Μιλάμε για τη χρονιά 2001-2002 με 14 ομάδες. Για πες και την παθμολογία. Με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ πρώτη με 58, εκεί έγινε μια σφαγή. Τρίτος ο Παναθηναϊκός με 55 και εκεί σφαγή. Ναι.
Και τον Άρη ένατο με 26 βαθμούς, τότε Παναχαϊκέ. 29 βαθμούς. Τότε με Ιωνικούς, Ακράτους, Σεγάλεο, Παναχαϊκή, Εθνικός Αστέρας. Είναι η χρονιά με το 1-1 του Τόλι. Με το Λιολίδη. Με το Λιολίδη. Πάω και. 0-1 ο Λιολίδης και 1-1 ο Κάσος. Ναι, ναι. Με το 1-5 του. Με τον γκολ του Σμπαρί το 0-1 στο Καραϊσκάκι. Δεν θυμάμαι. Πατάρης, πάω και 2000-2002, να δούμε. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια για ένα τεταρτάκι ακόμη. 69-45-287. 2-3 με Νάβας. Α, το 2-3-1 μηδέν Χαριστέας, 1-3 και 2-3 ο Νάβας. 2-3 με Νάβας. Ωραίο παιχνίδι αυτό, βέβαια χάσαμε. 1-3 ήταν και, και μείωση... Και μείωσε ο Νάβος 2-3 στο 90 φεύγα. 1-0 ο Χαριστέας στο 7-8 λεπτό. 1-2 πάω με Γιασεμί και ποιο ήταν ο άλλος, δεν θυμάμαι. Έναν ξένο, το 1-1 έκανε ο Μίετσελ νομίζω. 1-2 για Σεμάκης, 1-3 δεν θυμάμαι και 2-3 ο Νάβας με την Χέτη. Ναι, ναι. Στο 1-2-2 στο 90 φεύγα. Ναι. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα, έχουμε ένα τεταρτάκι γεμάτο, 23-10-287 και 3 οκτάρια, 69-45-287 και 3 οκτάρια. Να διαβάσουμε και το μήνυμα που πιο πολύ πηγαίνει σε σένα, της Μαρίας. Γιατί γελάς. Μαρία, γεια σου Αντώνη Φίρμα. Φίρμα είσαι, για σένα λέει φίρμα. Ωραία φώτο με την Όλγα. Θα ακούσω μόνο για πάρτι σου. Ένα ράδιο ακούμε, sorry Ζάχορ. Επιλογή σου είναι τι θα ακούσει. Φιλιά στο Μαράκι. Το γίγαντα της εθελοντικής μαζί με την Όλγα. Το γίγα, τις δύο γιγάντισες της εθελοντικής όσον αφορά την καθαριότητα και όχι μόνο. Ήσουν και στην εθελοντική. Ήμασταν μαζί με την Όλγα. Ουσιαστικά, μια φωτογραφία η Όλγα που έβαφε. Ουσιαστικά, ναι, ναι. Ουσιαστικά η Όλγα από εκεί πήρε το μικρόβιο του βάπτισμα. Τόσο... Όχι σε παιχνίδι, αλλά έβαφε. Τόσο... Ναι, έβαφε τα κάγκελα εκεί πέρα. Καλά, ρε. Τι έβαφε καλά. Πολύ τα κάγκελα. Πολύ κάγκελο, ε. Στη θύρα 1 ή στη θύρα 3. Παντού, σε όλο το γήπεδο. Σε όλο το γήπεδο. Κοίτα να δει ο μικρό βαφέα. Ξαναπάλει τα ακουστικά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Γεια σας, παλικάρια. Καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου, αν θέλεις. Αριστίδης είμαι. Τι κάνετε? Αριστίδης από Αθήνα. Εδώ. Καλά, ο Αντώνης ακούει τις εκπομπές, οπότε σε γνωρίζει κιόλας. Έλα, Αριστίδης, ακούμε. Από Πειραιά, από Πειραιά. Αθήνα πήρατε, εντάξει, λίγο πιο κάτω. Είναι αλλιώς. Μακριά. Μακριά είναι, έτσι. Μακριά δεν είναι, αλλά είναι... Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε ο Βλάχος ο Θεσσαλονικιάς, γιατί εντάξει, από γήπεδα εμείς την ξέρουμε την Αθήνα, την έχω γυρίσει όχι πάρα πολύ λόγω τους φίλους που έχω, τους αδελφικούς φίλους στον Γκίζη, αλλά θυμάμαι στη Νέα Σμύρνη, εκεί που είχαμε σαν μάτς κυπέλλου που είχαμε πάει, από τη Νέα Σμύρνη δεν είναι μακριά ο Πειραιάς, έτσι. Σχετικά όχι, από το Αιγάλιο είναι κοντά. Φαντάσου σύνορα, έχει από εκεί που αρχίζει, που τελειώνει η Πειραιάς και αρχίζει η Αθήνα, είναι ρέντι Αιγάλιο. Το μαυροθαλασσίτης. Μαυροθαλασσίτης. Έχουμε πάει και σε αυτό το γήπεδο. Δεν έχω πάει στο Ελπάσο που λένε. Στο ασπροθαλασσίτη έχω πάει. Στο μαυροθαλασσίτη δεν έχω πάει, να σου πω. Εκεί δεν ήταν το γκολ του Βελόνη στο μαυροθαλασσίτη που έλεγε τη Σερτένα. Στο Εγάλεο, ναι. Εκεί ήταν. Που πάθαμε καρδιά. Εκεί ήταν. Λοιπόν, παιδιά, να μιλήσω για τον Ηρακλή. Να μιλήσω μέσα από την ψυχή μου. Τι να μιλήσει για τον Ηρακλή. Θα μιλήσω καταρχήν για τον Ηρακλή. Κλείστο. Όχι, εντάξει, μην. Αργιανός, θα μιλήσει για τον Ηρακλή. Καλησπέρα και στην Κουκλίτσα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εύχομαι να εμφανιστεί αυτός ο σύλλογος. Μιλάω μέσα από την ψυχή μου. Για ξαναπέστο. Καλησπέρα. Έχει τα ακουστικά, παίζει ένα παιχνίδι, δεν ξέρω τι κάνει εκεί. Και όποτε θυμάται, χαίρεται. Καλησπέρα. Μπράβο, ρε. Εγώ να το ξαναπώ. Όχι, όχι. Είπες ότι θέλεις να μην πάει καλά ο Ηρακλής, να το ρετουσάρω λίγο. Εντάξει, αν δεν επιτρέπετε να το πω αυτό. Όχι, πώς δεν επιτρέπετε, να μην βρεις. Εντάξει, όχι, δεν βρίζω. Εύχομαι να εμφανιστεί αυτός ο σύλλογος. Εγώ θα ξεχάσω το 2005, φίλε. Εντάξει, λογικό είναι αυτό που λες. Εγώ δεν ξέρω. Έτσι, όπως αν ήταν στη θέση του και ο άλλος ο σύλλογος, και εκεί δεν θα ευχόμουν να εμφανιστεί. Αλλά... Αριστείδη, αυτό άκουσε με λίγο. Επανάληψη λέει μήτερ μαθήσεως. Ναι. Δεν είναι κακό αυτό που λες, δηλαδή δεν είναι κακία. Για την ομάδα μιλάς, δεν μιλάς για το τέτοιο. Το ίδιο είναι και από απέναντι. Και ο Παοξής θέλει ο Άρης, αν είναι δυνατόν να είναι 100 χρόνια στην Β' Γ' Εθνική, και ο Ηρακλήδες το ίδιο θέλει. Για τους συλλόγους. Για τους συλλόγους μιλάμε, για το ποδοσφαιρικό τμήμα, εντάξει. Δεν λες κάτι κακό. Εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε λίγο παρεξηγήσει αυτά τα πράγματα και βγαίνουν κάποιοι μυαλοπόλιδες να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα και κάτι βλακίες με περικεφαλαία. Όχι, όχι, εγώ. Εγώ λέω αυτό που αισθάνομαι, έτσι. Ναι. Τώρα, άμα μου πει κάποιος ότι δεν έχω ευγενή άμυλα,
Δεν είμαι για το εφαγωνίζεστε. Και άλλες τέτοιες... Το άμυλο στις πατάτες είναι, δεν ξέρω για άμυλα. Μπράβο, ναι, μπράβο. Αν υπάρχει κάποιος τέτοιος εδώ πέρα να βγει, έχουμε πολλά καλά επιχειρήματα για το εναντίον. Αν και τρώω πολύ πατάτα, δεν έχω άμυλα. Άμυλα δεν έχεις ούτε άμυλο, τέλος πάντων. Ούτε από πορτόκαλια, ούτε άμυλα. Α, μπράβο, μπράβο, εντάξει. Εύχομαι να χαμηθεί για αυτό το πράγμα. Τέλος, Ηρακλής. Άστο, πάμε στα του Άρη. Πάμε στα του Άρη. Έχουμε μάθει την Κυριακή δύσκολο. Μην περιμένετε εύκολο παιχνίδι. Γιατί όχι, και οι άλλοι παίζουν την ύπαρξή τους. Εντάξει, άσχετα αν πιστεύω ότι θα πέσουν έτσι κι αλλιώς. Θα παίξουν να πουλήσουν το τομάτι τους ακριβά και βλέπω και ανακοινώσεις από συνδέσμους και από σελίδες του Όφη. Αυτούς τους 100 τέλος πάντων που είναι όλοι και όλοι. Με τι λένε αυτοί. Πάλι είδα μια ανακοίνωση, ψάρεψε εδώ ο Αντώνης. Πώς λέτε, Γκλεντίκουλε, τι λέγεται. Ναι. Ναι. Ότι αναφέρει ότι δεν μπορούν να μιλάνε αυτοί που τους πληρώνει η ΕΡΤ, ενώ εμάς μας πληρώνει λίγο ο ιδιοκτήτης. Και φθηνά και λίγα λεφτά πήραμε. Βέβαια υπάρχει, άκουσε με λίγο, γιατί εδώ είναι ένα ωραίο, υπάρχει δήλωση του Προέδρου του ΟΦΗ, το έχεις Αντώνη. Θα το βρω και θα στο δω. Ο επόμενος, δεν ξέρουμε ονόματα, εδώ δεν ξέρουμε καλά ονόματα παικτών του ΟΦΗ, δεν ξέρουμε του Προέδρου. Ο επόμενος που ήρθε μετά από αυτήν την υπόθεση, ο οποίος στην ουσία είναι σαν να έβαλε την ταφόπλακα με αυτή τη δήλωση. Μιχάλης Μπούσης λέγεται. Για μένα αυτό είναι η ταφόπλακα τους έβαλε. Λέει αυτός. Πού το δήλωσε κιόλας, λέει, πού το δήλωσε, Αντώνη. Όχι, δεν είναι. Τέλος πάντων. Έκανε μια δήλωση που λέει για... Τον περασμένο Οκτώβριο ο Μιχάλης Μπούσης ανέλαβε τον Όφη. Ναι, και τι λέει ο κύριος Μπούσης. Και λέει ότι αν ήξερα τη φάση με τον Ιγυνιακό, δεν θα αγόραζα τον Όφη. Στην ουσία τι λέει, ότι είμαστε ένοχοι. Αυτό λέει. Αν το ήξερα, λέει, δεν θα έπαιρνα τον Όφη. Ναι, αυτό λέει. Ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων το είπε αυτό. Δηλαδή, γεια σας, έβαλε και το σταυρό πάνω στο μνήμα ο άνθρωπος. Εμείς τι να πούμε. Έχω να σου πω. Ναι. Θα σε ρωτήσω. Τι, αυτό με το Μπούμπουρα που είπες, ο Μπούμπουρας είναι αυτός ο Ουκρανός, έτσι. Ναι, αν θυμάσαι πέρσι ήταν. Μπράβο, ναι, πότε ήταν πρόπερσι. Πρόπερσι. Τα λίγο σε αυτά. Σου είπα στο πρόσφατο παρελθόν δεν έχω μνήμη. Έχω 30 χρόνια πίσω. Ναι, ποιο είναι το τέτοιο σου το. Δεν άκουσα γιατί ακούω ιντερνετικά και κάνω τέτοιο. Ο κύριος Μπούμπουρας για μια εβδομάδα φερόταν από τα μέσα, δεν ξέρω αν υπήρχε αληθινό ενδιαφέρον. Φαινόταν από τα μέσα της πόλης μας εδώ σαν υποψήφιος αγοραστής του ποδοσφαιρικού Άρη. Υπάρχει και δήλωσή του που λέει με απέτρεψαν να ασχοληθώ με τον Άρη. Καλά, αυτά τα ακούω βερεσέ. Εντάξει, αυτά τα ακούω βερεσέ. Είναι εντάξει. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάρω τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή και μου είπε ο Γιάννης ο Ζάτσης, ο Αντώνης και η Όλγα, θέλω να τον πάρω, έχω τα λεφτά και μου είπαν ναι και δεν θα τον πάρω. Αυτά είναι, όποιος τα πιστεύει είναι φελός για μένα. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε δεν το άκουσες προφανώς. Όχι, ναι. Βάφτιζε ο γιος του, ρε παιδί μου, σε ένα νησί, να μην πω, στη Λέσβο. Βάφτιζε ένα παιδάκι, ο γιος του. Και αυτό το θυμάμαι. Και αυτό το θυμάσαι. Και βγήκε σε ραδιόφωνο της πόλης, έβγαλε μεγάλο δημοσιογράφος της πόλης μας, τον δήμαρχο του νησιού. Ναι. Με σκοπό, ας πούμε, εντάξει, δεν ξέρω ποιος, σε κάποια φάση έφτασε και στο προκείμενο που το ρώτησε. Του λέει, βαφτίζει και ο γιος του κύριου Μπούμπουρα. Ναι, λέει, θα είμαι στη βάφτιση. Λέει, θα δείτε τον κύριο Μπούμπουρα. Πώς να το δω, λέει, είναι φίλος μου. Και έρχεται το εξής ωραίο. Πέστε του, λέει, να μην ασχοληθεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο, με αυτή τη σαπίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό του είπε ο διευθυντής μεγαλοδημοσιογράφος του Μετρόπολης. Αυτό του είπε. Εγώ θυμάμαι ότι είχαν πάει και. Δεν ξέρω αν υπάρχει σύνδεσμο εκεί κάποιοι. Υπάρχει ένα πυρήνα Αριανών. Και πήγε στη βάφτιση, θυμάμαι. Ναι, υπάρχουν φωτογραφίες γι' αυτό, ναι. Γιατί είναι και γνωστός ο Ερίκος, νομίζω πρέπει να ήταν. Ένας. Θέλω να σου πω, το θυμάμαι τη φάση. Και είχε πει και αυτό το πράγμα από εκείνο το ραδιόφωνο. Ότι και καλά, σαν να σου λέει μην πάρει τον Άρη. Ρε φίλε, το τι θέλει ο καθένας δεν μπορεί να είσαι. Πρόσεξε, δεν μπορεί να είσαι διευθυντής κιόλας ενός ραδιοφώνου. Που υποτίθεται ότι. Υποστηρίζει την ομάδα τη. Όχι, όχι. Το να είναι η ομάδα δημοσιογράφου δεν με πειράζει. Όταν πιάνει το μικρόφωνο και λες ότι αυτό το ραδιόφωνο απευθύνεται προς όλους και παίζω όλους το ίδιο, δεν γίνεται να λες έναν υποψήφιο ή μη μην ασχοληθεί με τη σαπίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, πάμε. Θα το πει και στον κύριο Ιβάν. Πάμε για το ματσάκι τη Κυριακή τώρα. Άστον αυτό. Όχι, ρε, όχι, όχι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Για μένα. Το συγκεκριμένο ράδιο είναι γνωστό για τα άλλα. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ναι ρε φίλε, αλλά βλέπεις ότι σου κάνουν αυτά και απ' την άλλη τους χαϊδεύουμε και τους δίνουμε και κουρασάν. Όχι ρε φίλε.
Θα πω και κάτι άλλο για να κλείσω. Δεν ξέρω αν έχει καλή γραμμή, τέλος πάντων. Κλείσε. Πες το. Το ίδιο. Ναι. Εγώ τον Καρυπίδη πολύ τον γουστάρω. Mm-hmm. Πολύ μ' αρέσει ο Καρυπίδης. Ναι. Και πιστεύω ότι κάνει δουλειά στον Άρη και για ένα ακόμα λόγο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνήσει η συζήτηση. Σε εισαγωγικά εξηγιάθηκε και ο Σούπερ 3, φίλε. Ναι. Εξηγιάθηκε, πώς εννοείς δηλαδή? Εξηγιάθηκε. Ανάξανε άτομα σε κύριε απόσταση συνδέσμου. Αυτό εξηγιάθηκε ο σύνδεσμος με την αποπομπή κάποιων παλιών στελεχών. Αυτό έγινε έτσι κι αλλιώς που το λες. Ναι, και τα καινούργια στελέχη δεν μπλέκονται, φίλε, στα διοικητικά. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει και να είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και ξέρεις τη γνώμη μου για τους συνδέσμους γενικότερα. Έτσι, ναι, την θυμάμαι από την πρώτη φορά που είχες βγει. Οπότε. Μπράβο. Okay. Λοιπόν, σας χαιρετώ, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Φίλε. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, γιατί. Να πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε και στο κλείσιμο. Δεν είπαμε τίποτα για Ματέο. Πώς σου φαίνεται η πρόταση? Θα σου πω τώρα. Να ακούσουμε τον φίλο. Έχουμε και στον επίλογο. Θα τα πούμε αυτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, με ακούτε? Σας ακούμε. Το όνομά σας? Λοιπόν, Ευθύμη με λένε. Ευθύμης. Μπορείτε. Ευθύμης είπες. Λευτέρης, όχι Ευθύμης. Δεν ακούγεται. Ακούγεσαι λίγο με διακοπές γι' αυτό. Έλα, Λευτέρη, σε ακούμε. Λευτέρη, με λένε και είμαι ΑΕΚ. Τώρα ακούγεσαι πεντακάθαρα. Σε ακούμε, Λευτέρη. Ναι, Λευτέρης, είμαι ΑΕΚ, είμαι. Σε λοιπόν, έχω να πω το εξής. Mm-hmm. Έχουμε κερδίσει. Πάμε καλά, σαν χώρα. Mm-hmm. Εθνικές ομάδες μπάσκετ, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, Τσιτσιπάς, όλοι θα πάνε καλά. Είναι σίγουρο αυτό. Mm-hmm. Πάμε για Ατετοκούμπο, θα παίξει στην εθνική μπάσκετ, θα βάζει 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή αυτά που θα δείτε δεν θα τα πιστεύετε. Ωραία. Εσείς, ας πούμε, που ασχολείστε με τον αθλητισμό, mm-hmm. θα γράφετε, θα χυθεί πολύ μελάνη για τις εθνικές ομάδες. Καλά, εμείς τώρα δεν ξέρω, προφανώς μας ακούσει πρώτη φορά, εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, ούτε εγώ ούτε ο Αντώνης. Δεν πειράζει, αλλά είστε σε αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχω να πω, η Θεσσαλονίκη δίνει νίκη, ο ΠΑΟΚ παίρνει τον double, αν και εγώ είμαι ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ θα το πάρει τον double, παίζει με τη Λαμία τελικό. Με τη Λαμία θα παίξει, ίσα ίσα. Ναι, το έχω δει όνειρο και ήταν Σάββατο. Δεν μ' άρεσε το όνειρο, αλλά τι να κάνω τώρα. Εγώ λέω να ξανακοιμηθείς, να δεις άλλο. Όχι, αυτό, ένα βλέπεις, τελειώνει, δεν υπάρχει. Ναι. Ναι, τέλος. Ξέρεις όμως, λένε ότι ό,τι βλέπεις, λέει στο. Τώρα σοβαρά στο λέω αυτό. Ό,τι βλέπεις το. Σάββατο βράδυ το είδα το όνειρο. Ό,τι βλέπεις το όνειρο βγαίνει το αντίθετο. Έτσι λένε. Φίλε, τι έφαγες εκείνο το βράδυ, θυμάσαι? Καλά λέει. Είχα φάει φακές. Να το πρόβλημα. Φακές όταν τρως, φίλε, βλέπεις ανάποδα. Άμα ήταν και χυλωμένες. Άρα θα πάει τελικό Τρίπολη ΑΕΚ. Όχι, Λαμία ΑΕΚ σου λέει θα πάει. Λαμία ΠΑΟΚ θα πάει τελικό. Το ανάποδα θα βγει. Τρίπολη ΑΕΚ. Είμαι και παλικάρι της φακής, βέβαια. Α, έτσι πάει. Τρως φακή και είσαι και παλικάρι της φακής. Εντάξει. Ναι, γιατί ο Ποπάι έτρωγε σπανάκι. Μπράβο, εσύ φακή και εντάξει. Ωραίος, Λευτέρη. Λοιπόν, παιδιά, έχω τα καλύτερα. Θεσσαλονίκη, η πιο όμορφη πόλη. Πού ζεις εσύ, δεν ξέρω το κατά. Εγώ Νέα Ιωνία Αττικής. Νέα Ιωνία Αττικής, Νέα Ιωνία, Βόλου ξέρουμε. Από Αττική δεν γνωρίζουμε, ας πω την αλήθεια. Έχει πολλές είμαι και Ιώνας εγώ γενικώς. Από πρόγονους είμαι Ιώνα. Ωραία, Λευτέρη. Το προγονικό. Εκεί Σμύρνη, Τεσμέ, Χίο, Μεσά. Κοντά στο Ηράκλειο είσαι, έτσι. Όχι, στη Χίο. Εγώ για τη Νέα Ιωνία λέω. Εκεί, Φιλαδέλφια, Ηράκλειο κτλ. Ναι, με μπέρδεψες με το Ηράκλειο της Κρήτης τώρα. Γιατί εγώ από τα Χανιά είμαι εγώ. Ωραία. Και τώρα με μπερδεύεις με το Ηράκλειο και δεν κάνεις. Και στην Κρήτη λοιπόν τι ομάδα είσαι? Στην Κρήτη είμαι Εργοτέλης. Μπράβο. Και είμαι και κάποιες ομάδες έτσι μικρές, τέλος πάντων, που υπάρχουν, ας πούμε, δηλαδή Ηρόδοτος, Ατσαλένιος. Είμαι ΠΑΟ Κρουσόνα. Από Χανιά είμαι Παλιόχωρα. Έχει ομάδα η Παλιόχωρα. Όφι με τίποτα. Όφι με τίποτα. Δεν είμαι όφι. Με λίγα λόγια, Λευτέρη, έχεις πολλά κασκόλ σπίτι, έτσι. Από ένα κασκόλ να έχεις ομάδες που μας είπες, πρέπει να είναι ντουλάπεστες. Ναι, είμαι και Μπαρτσελόνα. Α, εντάξει. Πιάσαμε Ισπανία. Από Ιταλία δεν μας είπες. Όχι, με μπέρδεψες. Η Ισπανία, η Καταλωνία δεν είναι Ισπανία. Μην τα μπερδεύεις. Α, είσαι σαν το φίλο μου το Δανάηση. Α, μπράβο. Έχω ένα φιλιά στο Σταύρο. Φιλιά στο Σταύρο. Γιατί με ακούνε και φίλοι μου Καταλανοί και άμα τους μπερδεύω με τους Ισπανούς, μπερδεύονται κι αυτοί. Ο Αριανός ο Νίκος τι είναι? Καταλανός είναι εκείνος. Ο Νίκος. Ο Αριανός. Ο Ισπανός.
Δεν ξέρω. Όχι τον δεν άλλο, ρωτάω, δεν ξέρει τίποτα. Okay. Δεν κατέω. Δεν κατέω πράγμα. Δεν κατέω. Παιδιά, θα πάμε πολύ καλά, έχουμε κερδίσει, απλά δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Να σε καλά, Λευτέρη. Να σε καλά. Έτσι, να σε ακούσουμε και να σε ακούμε πιο τακτικά, άμα βγεις τώρα και με τον Τάσο, πιστεύω θα εναρμονιστούμε και οι τρεις. Θα πάμε στο ίδιο μήκο. Δεν έχουμε τον Ιαννίτσο, ωραία. Μην μπαίνετε έτσι κι αλλιώς παραπέντε. Τι έλεγες για Ματέο, για να... Λέω, πώς θα βλέπεις το υποτιθέμενο 1,5 εκατομμύριο για την αγορά του. Εγώ δεν λέω υποτιθέμενο, είπε ο άνθρωπος. Πώς το βλέπεις. Ο Ντάνιελ Γκρέκ το είπε. Ο Ντάνιελ Γκρέκ είπε να μην μιλήσουμε για λεφτά. Ακούγεται για 1,5 εκατομμύριο. Είπε όχι, ότι... είπε. Δεν είπε. Α, ναι, δεν είπε. Δεν μίλησε είπε για λεφτά. Ότι είναι ο Άρης όμως που έχει καταθέσει. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω το υποτιθέμενο 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Τι λες. Θέλεις την άποψη μου, αν το 1,5 εκατομμύριο. Ναι, ναι. Αν είναι value for money, αν αξίζει, αν επένδυση. Αν το έχει, άκουσε. Υπάρχουν οι εκπομπές. Από τα φιλικά μόλι δεν χρειάζεται να το δει τον παίκτη πολύ. Φαινόταν ότι θα είναι ένα που θα ξεχωρίσει ο Ματέο από τα φιλικά. Αν το έχει το 1,5 εκατομμύριο, να το δώσει φυσικά. Είναι ένα παίκτη που αν τώρα, ο Άρης... Το πώ θα το δώσει είναι άλλη υπόθεση. Πώ θα βλέπει εσύ σαν πρόταση. Πώς θα το... Μπορεί να το δώσει σε 10 δόσει σαν τον κύριο. Ναι. Αυτό σου λέω. Αν το όχι. Αν που ήθελε να μα αγοράσει πέρσι. Αν τα χρήματα θα τα δώσει. Ναι. Γιατί ο Άρης λέμε μπαίνοντα στου ομίλου. Δεν είναι σίγουρο. Μπαίνοντα στου ομίλου και παίζοντα στου ομίλου να το δουν και δύο μάτια. Αυτό να τον παίκτη, να προσφέρει πρώτα στην ομάδα έτσι, να κάτσει 2-3 χρόνια. Μπορεί να τον πουλήσει, δεν σου πω πολλά τρελά αυτά, να τον πουλήσει και 5 και 6 και περισσότερα. Φυσικά είναι ένας παίκτης, είναι μικρός. Για μένα είναι καλή επένδυση. Τα λεφτά μέχρι εκεί είναι καλά, δεν είναι ο υπερπαίκτης. Και είναι στο χέρι, Υπερπαίκτης, πώς το εννοείς. Δεν είναι, ας πούμε, ο παίκτης που θα δώσει τα 5 εκατομμύρια που θέλει τώρα η Las Palmas 6 για να τον πάρει. Αυτό εννοώ. Αλλά είναι στο. Εννοείς ότι αν ο Άρης είχε τα χρήματα δεν θα τα έδινε. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν πολύ διαφορετικό. Το value for money. Είναι καθαρά διαφορά. Στο μυαλό του Ματέο να δει. Θα δούμε τώρα πώς είναι. Τι σκέψεις έχει. Ότι μόνο αν κάτσει στον Άρη θα εξελιχθεί. Δες την άποψη για τα χρήματα. Ναι, το διάβασα. Ότι δεν θέλω να μιλήσω για χρήματα. Δεν μπορώ να μιλάω για τα λεφτά. Είμαστε φυσικά στο All About Άρης. Πριν τελειώσουμε κάτι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω προς το παρόν. Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή, τον Διαμαντόπουλο. Ναι, ναι. Και ελπίζω να βρεθούμε από κοντά. Φυσικά θα βρεθείς. Γιατί τονίζει, επειδή την έχω διαβάσει, τονίζει ότι μέσα στον Απρίλιο θέλει να τελειώσει η υπόθεση. Ακούω τι λέει, αυτό είναι σημαντικό. Τα ποσά λέει αλλάζουν συνέχεια. Αυτό η ακριβώς. Καλύτερη πρόταση είναι αυτή που γράφεται στα χαρτιά. Σωστό. Λογικό. Έτσι πώ τη διάβασα εγώ, ο παίκτη είναι. Πολύ κοντά στο να μείνει στον αγοραστή από τον Άρη. Και παίζει ρόλο αυτό που έλεγα και με τον Τάσο. Παίζει ρόλο φυσικά και σε αυτές τις περιπτώσεις μεγάλο. Θέλεις του παίκτη. Βέβαια, του παίκτη. Αυτό δείχνει ότι ο Ματέο είναι έξυπνος. Ότι μόνο στον Άρη μπορεί να παίξει πολλά παιχνίδια και να εξελιχθεί. Αν πάει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα μεγαλύτερη, αν θέλει να βιαστεί δηλαδή να κάνει το παραπάνω βήμα, θα πατώσει. Εδώ πάμε και σε αυτό και για να κάνουμε και τον επίλογο. Για το αν υπάρχει ρήτρα 5 εκατομμυρίων, να πάρει. Είναι πολύ υπάρχει παραπάνω. Υπάρχει ρήτρα, λέει, έχει ρήτρα πιο πάνω. Ναι. Εδώ είναι το σημαντικό αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο Ματέο θέλει να μείνει στον Άρη και στην Ελλάδα. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον Άρη. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αύριο. Μας ικανοποιούν τα χρήματα που δίνει ο Άρης. Η ρήτρα του είναι πολλά λεφτά για μια ομάδα, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Το τονίζει συνέχεια αυτό. Αυτό αφήνει παράθυρα συνέχεια σε όλη τη συνέντευξη. Αφήνει παράθυρα. Αυτό είναι που λέμε πολλές φορές και στον Άρη στο παρελθόν εμείς το έχουμε πληρώσει και μεγάλο λάθος. Μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό στο λάθος αυτό το φταίμε εμείς σαν εμείς, κόσμος. Είδες που κατάλαβες θα πω. Κράτησε ότι το και... παίκτη, ναι. Το παίκτη πάντα το δίνει στο πικ στο του. Ναι. Μετά του χρόνου λέμε μπορεί να αξίζει και 100.000 ο Γκαρσία. Μα του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του. Όχι, δεν θα βρούνε πουθενά αυτά τα λεφτά. Λέω ρε παιδί μου και να είχε αν δεν ανανεώσει ο Ματέο, δεν θα τον πουλήσουν ούτε. Παίκτη, αυτό είναι άλλο. Αυτό τελειώνει το τέτοιο. Εγώ λέω και 5 χρόνια να είχε συμβόλαιο με τη Las Palmas. Πάντα τον παίκτη τον δίνει στο πικ του. Εκεί που είναι. Το πικάρισμά του εκεί που θα πιάσει τα περισσότερα λεφτά. Και εκμεταλλεύεσαι φυσικά, είτε λέγει σε Las Palmas, είτε Άρης, είτε Μπαρσελόνα, εκμεταλλεύεσαι αυτά τα χρήματα. Έτσι γίνεται. Για το συμβόλαιο που έχει με τη Las Palmas, το οποίο λέγει του χρόνου, αυτή τη στιγμή είναι το πικ του Ματέο. Αυτό λέω. Αυτό διότι αν του πει δεν δέχομαι ανανέωση, η Las Palmas χάνει τα πάντα. Για τη Las Palmas, τη Las Palmas δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτά. Χάρης Παπαγεωργίου, Γενικό Γραμματέα σε ΣΑΚΕ, έτσι. Ναι. Εντάξει, και τι περιμένει. Τίποτα, απλά το αναφέρω. Ναι. Ο Δουβής είναι στη γωνία, ο άλλος στην άλλη γωνία. Ποιος Γαλατσόπουλος είναι ο ένας. Ναι. Παπαγιοργιού, ο άλλος στη γωνία, ποιος είναι με το. Και ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Κεφαλογιάννης, λέει ταμείας. Για το μπάσκετ είναι μια ιστορία έτσι. Δεν είπαμε τίποτα για μπάσκετ. Τι να πούμε. Δύο νίκες να τελειώνουμε, μία-δύο νίκες να τελειώνουμε και τα λέμε το καλοκαίρι. Τι να πει, δεν έχει τίποτα άλλο να πει, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Ναι. Πιο ανόητη ομάδα από την φετινή ή πεθαίνει. Δύο νίκες δεν υπάρχουν. Μπορεί και με καμία νίκη. Μπορεί και με καμία, αλλά τουλάχιστον μία-δύο πρέπει να κάνει. Βασικά, μία νίκη θέλει, μπορεί και καμία. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν μιλούσα για αυτό το πράγμα. Μιλούσα ότι
Όπως είπα και προηγουμένως, ότι στο ποδόσφαιρο πλέον για μένα θα είναι επιτυχημένος αυτός που θα φέρει τίτλο. Πρέπει και στο μπάσκετ κάποια στιγμή να μπει ένα στόπ στην κατρακύλα αυτής της ομάδας. Και δεν μιλάω για τα μπαν ούτε το οικονομικό. Κατρακύλα για μένα είναι ακόμη και αν ο Άρης αύριο βρεθεί κάποιος και του πληρώσει όλα τα χρέη, του πληρώσει όλα τα χρέη. Και έχει μηδέν χρέη. Έτσι. Και είναι μια ομάδα η οποία συμπληρώνει το πρωτάθλημα. Για μένα ακόμη και αυτό είναι κατρακύλα. Όσο υπάρχει αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, το Palette Sport θα το βλέπετε γεμάτο μόνο όταν κινδυνεύει ο Άρης. Έτσι λέω εγώ. Όταν κινδυνεύει. Και σε κάποιο μάτς με τον ΠΑΟΚ, αναλόγως και τις πορείες, έτσι. Μην περιμένετε. Είναι ο Άρης 20 χρόνια σχεδόν, έχει κλείσει 2 δεκαετίες μακριά από στόχους στο μπάσκετ. Εκτός αν βγάλεις τώρα μία χρονιά, που, δύο χρονιές που έπαιξε Ευρωλίγκα. Εντάξει, θέλει και φέτος πολύ στήριξη, έστω γιατί αυτή τη μία-δύο νίκες να σωθεί ο Άρης. Ναι, εσωμένος είναι. Ναι, άστα αυτά τα σωμένος είναι, εντάξει. Καλά. Άστα αυτά τα σωμένος. Ωραία. Λοιπόν, αυτή ακόμη εδώ είναι. Έλα. Όλγα, φεύγουμε. Όλγα, τελειώσαμε. Είπες, όταν πριν μπούμε στο στούντιο, είπες ότι θα μιλάω συνέχεια μέχρι το πρωί. Ναι. Δεν σε ακούσαμε τη φωνούλα σου, Όλγα. Δεν είπα και κάτι. Αυτό λέμε, δεν είπες και κάτι. Δεν μου μιλούσατε και τόσο όπως λέγατε. Εμείς μιλούσαμε, εγώ μιλούσα στον μπαμπά σου και ο μπαμπά σου μιλούσε εμένα. Εσύ τι έκανες εδώ πέρα, έπαιζες με τα παιχνίδια. Εγώ μιλούσα με τον Ζάχο. Έβλεπα Μάνο. Με τον Μάνο μιλούσα. Εγώ μιλούσα με τον Ζάχο που μιλούσε με τον Ακροατή. Ναι. Με τον Μάνο μίλες Μάνο, γιατί είναι ένας παλιός διαιτητής στον μπάσκετ μας και έχει σφάξει πολλές φορές. Ας τον Μάνο. Λοιπόν. Λοιπόν, ραντεβού την Κυριακή στο ναό. Έτσι. Να σε ευχαριστήσω για. Εγώ σε ευχαριστώ. Κατευθείαν από τη δουλειά ήρθες. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Δουλεύεις και 12 ώρα και 10 ώρα και 12 ώρα να τα πούμε αυτά. Τι εσύ πεις να πεις καλά. Νίσταξε. Ναι, όχι, καλή. Όχι, θα πάει σπίτι και θα συνεχίσει μετά. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ πέρα. Να πω ότι αύριο η εκπομπή, μην ξεχνιέστε, είπαμε Δευτέρα Παρασκευή είναι 10 με 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 ως 10 θα είμαι εδώ με τον Τάσο τον Τρέγια. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο όμως 107,4. Θα διαβάσω, μην ξεχάσω, θα διαβάσω και το Πορκίτο, με αυτό θα κλείσω. Χορηγούς, ναι. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί. Όλγα Πορκίτο. Πορκίτο, Όλγα. Πάμε Πορκίτο μετά. Ακολουθεί Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Να διαβάσω και το Πορκίτο, το οποίο είναι το ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοσημείας να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Τρέχουν τα σάλια της Όλγας. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Τι πεις να πεις, θα με πας να φάμε αφού είναι το καλύτερο μαγαζί της Θεσσαλονίκης. Θα σε πάω. Ωραία, περιμένω. Θα ζητήσω ένα burger με email, θα μας το στείλουν, μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν, εντάξει. Να ευχαριστήσουμε και τον Ιωάννη τον Ζάτση. Είπαμε για την επόμενη εκπομπή. Καληνύχτα εσύ, Όλγα, το κοινό. Κλείσε την εκπομπή. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλό βράδυ σε όλους.